Σπανούλης περνάει τη δική του φιλοσοφία σιγά σιγά, ξεκινώντας από την άμυνα. Άλλωστε έχει τους διεθνείς μόνο λίγες μέρες στις προπονήσεις. Βάζει τις βάσεις τώρα. Η κανονική προετοιμασία θα γίνει μετά το τέλος των εθνικών πρωταθλημάτων εν ώψη προ-Ολυμπιακού, γιατί το 24 έχει αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση για την εθνική μας, το προ-Ολυμπιακό, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με την ελπίδα ότι η Ελλάδα θα είναι και πάλι στους Ολυμπιακούς αγώνες. Το Λιόπουλος ξεκινάει με χέρι αλφάδι, σε αντίθεση με ό,τι έγινε την περασμένη Παρασκευή. Η εθνική μας σκοράρει για τρεις με το Βασίλη Τολιόπουλο στην πρώτη επίθεση της. 0-3. Πανάξια στην εθνική ομάδα. Ο point guard του Άρη ευστόχησε στο πρώτο σου τριών πόντων. Αντιθέτως οι Ολλανδοί ευστόχησαν εύκολο το αμυντικό rebound. Τολιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Ο Λούτζης πηγαίνει στο 2. Στείνονται σε άμυνα χώρου. Ναι, είναι ζώνη. Τη διασπά ο Λούτζης και φτάνει μέχρι το lay-up κερδίζοντας το φάουλ για να εκτελέσει δύο βολές. Παίζουν από την αρχή άμυνα ζώνης οι Ολλανδοί. Εδώ, στο κενό της άμυνας, διεισδύει ο Λούτζης, παίρνει το φάουλ. Βασίλης Πανούλης. Κάποτε ιστριλατούσε τους συμπαίκτες του και οδηγούσε εκ του ασφαλούς την εθνική μας σε μεγάλους τριάμβους. Σήμερα εμπνέει και καθοδηγεί τους επιγόνους του από την άκρη του πάγκου, στη νέα αρχή, στο νέο ξεκίνημα, με μεγάλες προσδοκίες, στη νέα εποχή της εθνικής μας ομάδας. Ο Λούτζης δεν αξιοποίησε τον πόνους από τα 4,5 μέτρα. 0-3. Καλή άμυνα του Τολιόπουλου από μπροστά. Κλέβει την μπάλα πριν αυτή πάει στον Βαντερβούρστ. Και τώρα συνεργάζεται με τον Παπαγιάννη. Για νέο σου τριών πόντων είναι άστοχος. Παπαγιάννης για το επιθετικό rebound μετά από καραμπόλα. Τολιόπουλος πάλι πήκε ρόλο με τον ψηλό της εθνικής ομάδας. Τολιόπουλος κλείνεται, πάσα έξω. Χαραλαμπόπουλος το close out. Άλλη μία πάσα για τον Κουζόγλου. Ξανά Χαραλαμπόπουλος. Από την baseline ο άσος της Δυνάμο Σάσαρη για το 0-5. Μεγάλη εμφάνιση και την Παρασκευή. Δίπλα στους τρεις σωματοφύλακες Μήτογλου, Παπα-Νικολάου και Γουόκαπ. Ο Χαραλαμπόπουλος με μεγάλο παιχνίδι. Κυρίαρχο σε όλα τα hash plays. Βοήθησε με rebound, με άμυνες, έβαλε το κορμί του πολλές φορές σωστά και βοήθησε την εθνική ομάδα στο δύσκολο match με την Τσεχία. Κουζέλογλου στο rebound, πρώτη πάσα για τον Τολιόπουλο, αυτός για τον Λούτζι και αμέσως ο ευνηδιασμός. Δεν ήταν καλή η τελευταία πάσα προς τον Χαραλαμπόπουλο από τον Λούτζι, κρατήσαμε την κατοχή. Λούτζις για την αδύνατη πλευρά. Κουζέλογλου κόβει, ο Χαραλαμπόπουλος high-low, αλλά παράβαση τριών δευτερολέπτων έμεινε. Παραπάνω από όσο έπρεπε μέσα στη ρακέτα ο Παπαγιάννης. Εδώ ο Χαραλαμπόπουλος. Κράχ. Ανεβαίνει ο Φράνκε. Τον ακολουθεί ο Λούτζης. Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ ψάχνει το Βαντεβούρς. Ο Λούτζης πάει για το κλέψιμο. Κρατάει την κατοχή ο Φράνκε. Σκρίνα από τον Ενζεκέζη που θα πάρει για την μπάλα, θα πάει κοντά στο καλάθι, θα πασάρει ιδανικά στο Γιάννη Κράχ για το κάρφωμα. Πρώτη ωραία φάση, πρώτο highlight των Ολλανδών με ωραία συνεργασία των δύο ψηλών και κάρφωμα για το 2-5. Τολιόπουλος, Κουζέλογλου, χέρι-χέρι για τον Τολιόπουλο, αυτός αντίθετα από το screen του Παπαγιάννη, πέρασε και τελειώνει με lay-up. Βασίλης Τολιόπουλος, 2-7, ξεκινάει καλά, έχει 5 από τους 7 πόντους μας. Και νωρίτερα η πολύ ωραία δημιουργία από τον Ενζεκέζη. Ο Τολιόπουλος στους 5. Ενζεκέζη δεν θα δώσει το Φράκε. Παίζει με τον Παπαγιάννη. Εκτελεί από το high post. Για 2 είναι εύστοχος. 4-7. Πρέπει να μείνει κολλημένος πάνω του ο Παπαγιάννης. Έχει αυτό το σούτ ο Ενζεκέζη. Λούτζης. Τολιόπουλος παίρνει ένα ακόμα σου τριών πόντων στο σίδερο τώρα. Κουζέλογλου κερδίζει φάουλ στην προσπάθειά του για επιθετικό rebound. Σπανούλη σε πρώτο πλάνο. Φωνάζει το σύστημα που θέλει να ακολουθήσουν οι διεθνείς μας στην επαναφορά.
Αλλάζει τον παίκτη της επαναφοράς. Στέλνει τον Τολιόπουλο αντί για τον Λούτζι στην baseline. Πρώτη πάσα για τον Παπαγιάννη. Ανεβαίνει ο Τολιόπουλος. Χέρι-χέρι αλλάζουν την μπάλα. Ο Φράνκε είναι κοντά του. Τολιόπουλος στη γωνία. Λούτζι σε σούτ τριών πόντων είναι άστοχο. Το rebound για τους Ολλανδούς που τρέχουν στον εφηδιασμό. 4-2. Υψώνει την μπάλα για alley-oop. 6-7 στο transition. Κακή ελληνική αμυντική επιστροφή εδώ. 6-7. Τολιόπουλος. Περνάει από διαδοχικά screen, πασάρει στην αδύνατη πλευρά, καλό deflection από τον Εμμάνουελ Ενζεκέζη. Η μπάλα όμως και πάλι για την Ελλάδα και νωρίτερα η ωραία φάση στον εφηδιασμό για τους γηπεδούχους. Πρώτη αλλαγή, πρώτη παρέμβαση του Σπανούλη στα αγωνιστικά δρόμενα. Ο Λούτζι στον πάγκο, ο Μωραΐτης στη θέση του. Και πάει και για την επαναφορά. Με 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την Ελλάδα. Μωραΐτης για τον Κουζέλογλου κάτω από το καλάθι, θα σηκωθεί αυτός, θα αστοχίσει, προσπαθεί ο Παπαγιάννης, δεν μπορεί. Rebound των Ολλανδών, φάουλ στο κέντρο του γηπέδου από τον Μωραΐτη για να σταματήσει ο ευνηδιασμός των γηπεδούχων. Εδώ είναι η φάση. Πρόλαβε ο Μωραΐτης, μπήκε μπροστά από τον Ολλανδό παίκτη, πήγε προς την μπάλα, απέφυγε το αντιαθλητικό. Ο Παπαγιάννης δεν μπόρεσε να κλέψει βγαίνοντας από μπροστά. Ο Ενζεκέζη αντιστοίχως δεν μπορεί να καρφώσει γιατί καλύπτει ο Χαραλαμπόπουλος και τον σταματάει καθαρά ψηλά. Πολύ καλή άμυνα από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο σε αυτή τη φάση. 6-7 επαναφορά των Ολλανδών από την baseline, Ενζεκέζη. Άστοχο τελείωμα με το ένα χέρι από τον Ενζεκέζη. Ο Τολιόπουλος δεν βιάζεται. Πάμε για επίθεση μισού γηπέδου. 5-5. Κουζέλογλου. Τώρα το high low με τον Παπαγιάννη που θα κερδίσει φάουλ από τον Φράνκε. Λογικά θα το επιδιώξουμε αρκετές φορές γιατί δεν έχουν δύναμη στις θέσεις των ψηλών οι Ολλανδοί. Εδώ ο Φράνκε στο καθαρό φάουλ. Ο Μωραΐτης σε μια νέα επαναφορά, τώρα 14 δευτερολέπτων. Χαραλαμπόπουλος, ωραία σκαστή πάσα για τον Κουζέλογλου που έχασε την μπάλα όμως μέσα από τα χέρια του, η κατοχή για τους γηπεδούχους. Στου δρόμου τα μισά για την πρώτη περίοδο. Ολλανδία 6, Ελλάδα 7. Βαντεβούρστ, αδύνατη πλευρά, Φράνκε. Negative step στην προσπάθειά του να πάρει φόρα και να πάει στο close out. Πάτησε την πλάγια γραμμή. Αλλαγή κατοχής. Η μπάλα για την εθνική μας και μία ακόμη αλλαγή. Ο Ρογκαβόπουλος στο παρκέ. Αντικαθιστά τον Κουζέλογλου. Θα πάει τώρα στο 4 ο Χαραλαμπόπουλος. Θα πάει στο 3 ο Ρογκαβόπουλος. Μωραΐτης και Τολιόπουλος οι άλλοι δύο. Μωραΐτης. Ανεβαίνει ο Τολιόπουλος. Από μέση απόσταση ο Χαραλαμπόπουλος αφύλακτος αστόχησε. Δεν μπορεί ο Παπαγιάννης να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. Πήδηξε μόνος του ωστόσο. Είχε πλεονέκτημα, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Κράχ. Παρά το άλμα του Παπαγιάννη εκτελεί αστοχή. Ο Χαραλαμπόπουλος με δύο άλματα δεν μπορεί να κρατήσει την κατοχή. Για τους Ολλανδούς η μπάλα με 16 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Εδώ ο Κράχ έβαλε καμπύλη στην μπάλα, πέφυγε το στόπ του Παπαγιάννη, αστόχησε. Στη συνέχεια έβγαλε την μπάλα ο Χαραλαμπόπουλος. Επαναφορά από τον Βαν Μπρι. Ενζεκέζη για τον Βαν Ντεβούρστ που στέκεται μπροστά στο Τολιόπουλο για σου τριών πόντων, είναι άστοχο. Ο Φράνκε για το επιθετικό rebound. Τον κλείνει ο Παπαγιάννης, πάσα έξω, πάρα λίγο μπρος πίσω. Ναι, μπρος πίσω. Κατοχή για την Ελλάδα. Εδώ με το νούμερο 1 ο αρχηγός της Ολλανδικής ομάδας, ο Κάγε Βαν ντερ Βουρστ. Τολιόπουλος στη διείσδυση, κερδισμένο φάουλ. Κόμπινε γκάτ με τον νούμερο 2, Ιονίκ Φράνκε. Έμακτε ένα
Βολές για τον Βασίλη Τολιόπλο. Δεύτερο προσωπικό φάουλ για τον Φράνκε. Εύστοχος ο Τολιόπουλος. Έξι-οκτώ. Είναι ήδη στους 6 πόντους. Δύο στις δύο. 6-9. Συν 3 για την Ελλάδα. Van Bri, Ενζεκέζη, ωραία προσποίηση στον Παπαγιάννη, αλλά στη συνέχεια θα γίνει το φάουλ. Νέες αλλαγές για την Ελλάδα. Φεύγει ο Παπαγιάννης, μπαίνει ο Αντετοκούμπο. Ο Σάφτεναρ, πολύ γνωστός στο ελληνικό μπασκετικό κοινό, και ο Κλούφ επίσης με θητεία στην Ελλάδα, έρχονται στο παρκέ για την Ολλανδία. Χαραλαμπόπουλος πιέζει το Van Bri. Κλούφ για το Σάφτεναρ, αυτός με τον Αντετοκούμπο. Σάφτεναρ γυρίζει, ο Αντετοκούμπο τον σταματάει καθαρά ψηλά. Ο Dream Protector της εθνικής ομάδας στην πρώτη άμυνά του, πρώτο μπλοκ. Ρογκαβόπουλος από την baseline, πάσα έξω, Τολιόπουλος. Αντίθετα από το σκριν του Αντετοκούμπο, πέρασε Τολιόπουλος στη γωνία, αφύλακτος ο Χαραλαμπόπουλος. Οπλίζει, εκτελεί για τρεις, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ναι. Και double score 6 πόντων για την εθνική μας από την ωραία δημιουργία του Τολιόπουλου. Νωρίτερα το καταπληκτικό μπλοκ του Κώστα Αντετοκούμπο. Και εδώ η πάσα στη γωνία, assist έγινε αφού ευστόχησε ο Χαραλαμπόπουλος από τον Τολιόπουλο. Απαντάνε με δίποντο με τον Van de Voort οι Ολλανδοί. Το 6-12 γίνεται 8-12. Μωραΐτης, ξαναγυρίζουν σε άμυνα ζώνης. Χαραλαμπόπουλος η επιπλέον πάσα. Αντετοκούμπο για τον Τολιόπουλο, άστοχο τρίποντο, ο Κράχ για το rebound. Η Ελλάδα στο συν 4 και σε θέση άμυνας τώρα. Ο Τολιόπουλος το φάουλ στον Ολλανδό playmaker. Δεν έχουμε πρόβλημα ακόμη με τα φάουλ. Τρίτο ομαδικό, έχουμε να δώσουμε ένα ακόμη. Στο μεταξύ κι άλλη αλλαγή. Ο Τολιόπουλος ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι. Έκανε και το φάουλ στην τελευταία φάση, αφήνει τη θέση του στον Καλαϊτζάκη. Van Bri με τον Χαραλαμπόπουλο πάντα κοντά του. Κλούφ με τον Μωραΐτη. Αλλάζουν στο σκριν οι Έλληνες παίκτες. Ο Καλαϊτζάκης δεν μπορέσαμε να παίξουμε καλή άμυνα στην baseline, αλλά νέο λάθος των Ολλανδών. Νέο negative step. Αυτή τη φορά από τον Van Bri πάτησε και αυτό στην πλάγια γραμμή. Και η κατοχή πάει στην Ελλάδα. 2-49 για το τέλος πρώτης περίοδου. 8-12 είναι το σκορ. Στην άμυνα τα πηγαίνουμε εξαιρετικά. Χρειάζεται να βελτιώσουμε λίγο τις επιλογές μας στην επίθεση. Μωραΐτης, καστή πάσα. Αντετοκούμπο του έφυγε η μπάλα τα χέρια. Ο Σάφτεναρ για τον Van der Voort. Φτάνουν αμέσως στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Στοπ νέο του Αντετοκούμπο. Είπαμε. Σε αυτές τις φάσεις θα μοιράσει πολλές τάπες απόψε, αλλά στη συνέχεια χάσαμε τον έλεγχο και την μπάλα μαζί. Θαυμάστε τις αμυντικές αρετές του Κώστα Αντετοκούμπο. Van de Voort με τον Καλαϊτζάκη τώρα πάνω του. Τον μάρκαρε καλά ο Τολιόπουλος. Ξοδεύουμε το τέταρτο ομαδικό, δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλο με τον Καλαϊτζάκη τώρα. 2-18 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεκαεννέα δευτερόλεπτα στο ρολόι για τους Ολλανδούς. Van de Voort πέρασε, γλίστησε ο Αντετοκούμπο, φτάνει μέχρι το lay-up, αλλά αστοχή υπό την πίεση του Ρογκαβόπουλου. Μάζεψε ο Μωραΐτης, δυνατή, πολύ δυνατή η πάσα ευνηδιασμού για τον Καλαϊτζάκη. Ήρεμα λέει ο Σπανούλης, πάντως χειροκροτάει την επιλογή του Μωραΐτη.
Ήταν μια καλή ιδέα η πάσα στον εφηδιασμό. Είχε φύγει πρώτος ο Καλαϊτζάκης. Ήταν απλώς πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Χάσαμε την ευκαιρία για δύο εύκολους πόντους και ξαναγυρίζουμε σε θέση άμυνας. Πρόβλημα με το ρολόι των 24 δευτερολέπτων. Διακοπή, μικρή διακοπή στο μάτς για να διορθωθεί. Στο μεταξύ μία ακόμη αλλαγή για την εθνική μας. Ο Χαραλαμπόπουλος θα πάει στον πάγκο, ο Λευτέρης Ματζούκας στη θέση του. Τώρα συνεχίζουμε με Μωραΐτη, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο, Ματζούκα και Αντετοκούμπο. 6 δευτερόλεπτα είπε ο χρονομέτρης ότι κύλησαν. Στα 18 λοιπόν το ρολόι για την επίθεση των Ολλανδών. 8-12. Βέρβερς που έχει έρθει στο μάτς για τον Βαν Μπρι. Σαρόν Κλουφ δίνει σκρίνο Σάφτεναρ. Βγαίνει πάνω του Αντετοκούμπο. Κλουφ με τον Αντετοκούμπο. Θέλει να τον περάσει. Πάει χαμηλά. Ανάποδο lay-up και θα σκοράρει. 10-12. Πολύ έξυπνα ο Σαρλόν Κλουφ. Πήγε από την baseline για ανάποδο lay-up. Στα ίσα δεν θα μπορούσε να σκοράρει εκεί. Εδώ με τρίπλα πίσω από την πλάτη. Πάνε στον εφηδιασμό και ο Κράχ θα τελειώσει με lay-up για την ισοπαλία. Στους 12 και το πρώτο time-out που καλύγει από την ελληνική ομάδα ο Βασίλης Πανούλης 1,5 λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Είναι εδώ ο Cowboy. Πάλι μας πήγε ταμείο, Cowboy! Τώρα με το Πάμε Στοίχημα Tipsters παίζεις στην κοινότητα των κορυφαίων και δείχνεις τι παίχτης είσαι. Μπαίνεις στο Pub Store App, παίρνεις tips από τους καλύτερους, ανεβάζεις τα στοιχήματά σου και διεκδικείς απίθανα δώρα. Πάμε Στοίχημα Tipsters στα καταστήματα OPAP. Εδώ παίζουμε μαζί για την κορυφή. Απόλαυση για δύο. Νέα διόροφη Double Pizza Burger Tortilla Mozzarella με ζύμη αλφόρνο που ζυμώνεται στο χέρι. Κάτω, πλούσιος μοσχαρίσιος κιμάς, ντομάτα, κρεμμύδι, τσέντερ και μπέικον. Πάνω, νόστιμη τορτίγια και μοτσαρέλα φυσικής ορίμανσης. Νέα Double Pizza Burger και δύο αναψυκτικά 330 ml 12.40. Pizza Fan. Ο τεχνολογικός κολοσσός UJ Motor βγαίνει μπροστά και τα δεδομένα αλλάζουν. Ακολουθείς ή μένεις πίσω? Σε αυτό το time out υπήρξαν πολλές φωνές από τον Βασίλη Σπανούλη προς τους Έλληνες διεθνείς. Χαρακτηριστική λέξη του, το ξυπνάτε, το είπε 2-3 φορές. Είχε παράπονα κυρίως για τον τρόπο που κάνουμε επίθεση. Τώρα προσπαθούν να πιέσουν οι Ολλανδοί. Η παγίδα δεν πιάνει. Καλαϊτζάκης με άλμα η πάσα του για τον Μωραΐτη και ξανά Καλαϊτζάκης. Μωραΐτης ανεβαίνει ο Αντετοκούμπο, δίνει το screen. Μωραΐτη στο πλάι, Ματζούκας για τον Μωραΐτη στη γωνία. Ο Σάφτεναρ είναι κοντά του, θα παίξει ένας εναντίον ενός για να δούμε πράγματι. Πάει από την baseline, στέκεται, εκτελεί για δύο μέσα. Δημήτρης Μωραΐτης, 12-14, ένα λεπτό ακόμα για το τέλος πρώτης περίοδου. Διάβασε καλά εδώ την άμυνα, είδε ότι έμεινε με ψηλότερο παίκτη, έπαιξε ένας εναντίον ενός. Μαράιαν Βέρβερς έδωσε για το Σάφτεναρ. Αυτός με τον Αντετοκούμπο, Σάφτεναρ δυσκολεύεται, πάσα έξω, Κράχη προσποίηση στο Ρογκαβόπουλο, το φλότερ με το ένα χέρι άστοχο, Ρογκαβόπουλος για το rebound. Κατεβάζει την μπάλα και αφήνει για το Μωραΐτη. Αυτός δεν ρισκάρει τώρα κάτι παραπάνω, θα πάμε στο μισό γήπεδο. Στείνεται η Ολλανδική άμυνα, σκριν του Αντετοκούμπο, αδύνατη πλευρά από το Μωραΐτη, Ματζούκας, Μωραΐτης. Άλλη μια φορά το pick and roll, όχι, πήγε αντίθετα και παίρνει το φάουλ από τον Κλούφο Μωραΐτης. Είναι έτσι κι αλλιώς στον πόνους η Ελλάδα. Δημήτρης Μωραΐτης για δύο ελεύθερες βολές λοιπόν. Χαμηλό σκορ στην πρώτη περίοδο. Χαμηλό ήταν και το σκορ στον αγώνα της Παρασκευής με την Τσεχία. Σιγά σιγά θα βρει ρυθμό η εθνική ομάδα. Θα βρουν τα πατήματά τους οι παίκτες.
Δεν έχουν πολλές προπονήσεις μαζί. Ούτε έχουν παίξει πολλές φορές στην ίδια πεντάδα, ας πούμε, αυτοί που είναι τώρα στο παρκέ για την εθνική μας ομάδα. Ο Μωραΐτης από τη γραμμή για το 12-16. Αλλαγή για τους Ολλανδούς. Συνεχίζουμε εμείς με την ίδια πεντάδα. 24 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους που επανέφεραν. Βέρβες άφησε για τον αρχηγό της Ολλανδίας, τον Βαντεβούρστ. Ο Ρογκαβόπλος είναι πάνω του τώρα. Ανεβαίνει ο Βαν Μπρι, θα του δώσει την μπάλα. Στη γωνία ο Κλουφ προσποιείται. Πάει κοντά, κράχ, τον κόβει, τρίτο μπλοκ. Είναι στην κυριολεξία. Dream Protector. Προστατεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο Κώστας Αντετοκούμπο το ελληνικό καλάθι. Τρία μπλοκ, το τρίτο καλύτερο και από τα δύο προηγούμενα. Τρία μπλοκ μέχρι στιγμής. Ένα κόμμα εννέα για τους γηπεδούχους όταν ξεκίνησαν την επίθεσή τους. 1,7 πρέπει να είχε, 24,2 στο ρολόι όταν ξεκίνησαν την επίθεσή τους. Άρα 1,7. Για να δούμε αν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Ο Βαν Μπρι με το που πιάνει την μπάλα εκτελεί αμέσως σίδερο και έξω. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Ολλανδία 12, Ελλάδα 16. Επιστρέφουμε. Παιχνίδι. Παίζει παντού και πάντα. Παίζει να είναι αυτό που σου δίνει φωνή. Παίζει και να σου την παίρνει. Παίζει να σε κάνει μοναδικό. Ή ένα με όλους. Παίζει στο απόλυτο γήπεδο. Ή παίζει στο απόλυτο τίποτα. Παίζει να σημαίνει τόσα πολλά και μας χωράει όλους. Και όταν παίζεις στην Big Win, με κορυφαίο app, ενισχυμένες αποδόσεις και τριπλή προσφορά γνωριμίας, παίζει πάντα σε άλλο επίπεδο. Big Win. Το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο. Να σου πω κάτι. Εμάς τώρα τι μας λείπει. Δεν μπορούμε να πάρουμε κι εμείς μια χρυσή σφαίρα. Και το βραβείο πηγαίνει στην Κλέλια για την Barbie. Hi Barbie. Βραβείο στον Ορέστη για το The Walking Dead. To the survivors. Είναι τέλος break, παιδιά. Ελάτε στο set. Χωρίς Vodafone TV δεν παίζει. Γιατί μόνο εδώ έχεις τη μεγαλύτερη λίστα πολυβραβευμένων σειρών και ταινιών. Απόκτησε το με 9,90 το μήνα σε ένα κατάστημα Vodafone. Στο μπάσκετ λέμε ναι. NetBet. Και στη NetBet λέμε ναι. Με νέα πλατφόρμα στοιχήματος. NetBet. Όλη νύχτα διάβαζα εισαγωγή στα ψηλά γράμματα. Για τα χρώματα τιμολογίων θα βρω εγώ τα σως από ένα γνωστό μου. Έτσι όπως έχει γίνει η ενέργεια σήμερα, πρέπει να έχεις πτυχίο για να ξέρεις τι σου γίνεται. Εκτός αν έχεις Ελπέντισον. Γιατί τότε ξέρεις από πριν ότι θα βρεις ολοκληρωμένες και οικονομικές λύσεις ενέργειας χωρίς να παιδεύεσαι. Ελπέντισον. Είναι εδώ ο καουμπόι. Πάλι μας πήγε ταμείο, καουμπόι. Τώρα με το Πάμε Στοίχημα Tipsters παίζεις στην κοινότητα των κορυφαίων και δείχνεις τι παίχτης είσαι. Μπαίνεις στο App Store App, παίρνεις tips από τους καλύτερους, ανεβάζεις τα στοιχήματά σου και διεκδικείς απίθανα δώρα. Πάμε Στοίχημα Tipsters στα καταστήματα OPAP. Εδώ παίζουμε μαζί για την κορυφή. Με ωραία πλάνα Ελλήνων από τις κερκίδες του Sport Campus εδώ στη Χάγη επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Στην πρώτη περίοδο με τρία σημεία αναφοράς η εθνική μας στην επίθεση, τον Τολιόπλο που είχε 7, τον Χαραλαμπόπλο που είχε 5 και τον Μωραΐτη που είχε 4. Προηγείται της Ολλανδίας με 16-12 και βεβαίως με έναν φανταστικό στην άμυνα Κώστα Αντετοκούμπο που έχει μέχρι στιγμής 3 μπλοκ. Σάφτεναρ, σκαστή πάσα στον Κράχ εδώ. Δεν κάλυψε σωστά ο Ρογκαβόπουλος γιατί είχε βγει στην κορυφή της ρακέτας ο Αντετοκούμπο. Το εκμεταλλεύτηκαν οι Ολλανδοί και έφτασαν μέχρι το κάρφωμα για το 14-16. Ρογκαβόπουλος. Καλαϊτζάκης.
Ρογκαβόπουλος, έδωσε σκρίνο Ματζούκας, Ρογκαβόπουλος αστόχησε για τρεις. Καλατζάκης παίζει καταπληκτική άμυνα, παρά λίγο να κλέψει. Κλουφ, τελειώνει ο χρόνος, 5 δευτερόλεπτα για την Ολλανδία. Κλουφ πάει κοντά στο καλάθι, η μπάλα θα βγει εκτός και στο ρολόι θα μείνουν 1,2 δευτερόλεπτα για την Ολλανδική επίθεση. Φέρβερς στην επαναφορά. Σκαστή πάσα, Βαν Μπρί, και να έμπαινε δεν θα μετρούσε Έρμπολετς και αλλιώς η μπάλα για την Ελλάδα. Ο Παπαγιάννης επιστρέφει στη θέση του Αντετοκούμπο που πηγαίνει στον ελληνικό πάγκο κουτσένοντας, ελαφρώς κουτσένοντας. Εδώ νωρίτερα ο Γιάννικ Κράχ, από τους καλύτερους της Ολλανδικής ομάδας, έχει 8 πόντους. Ρογκαβόπουλος για τον Μωραΐτη, Παπαγιάννης. Μωραΐτης, δεν ήταν καλή η πάσα του για τον Παπαγιάννη που μαζεύει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, πιέζεται από δύο. Βάζει τα χέρια του πάνω στην μπάλα, χάθηκε η κατοχή. Διεκδικούμενη η μπάλα, Σάφτεναρ για τον Κλουφ. Πάει κοντά στο καλάθι, φοβάται τον Παπαγιάννη, πασάρει στην κερκίδα. Δεν συνεννοήθηκε σωστά με τον Βαν Μπρί. Αρικσίβεξ σε πρώτο πλάνο, ο προπονητής της Ολλανδίας. Μωραΐτης και Ματζούκας στον πάγκο. Τολιόπουλος και Χαραλαμπόπουλος επιστρέφουν. Σπανούλης τα λέει με τον Ματζούκα, ο Χαραλαμπόπουλος σε πρώτο πλάνο. Ο Τολιόπουλος πιέζεται, αλλά δεν χάνει την κατοχή. Αλλάζει με τον Ρογκαβόπουλο. Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος, σκρίν του Παπαγιάννη. Τολιόπουλος υψώνει, Παπαγιάννης θα καρφώσει. Άλεϊου κάρφωμα. Ο Τολιόπουλος ύψωσε, ο Μπικ Πάπα κάρφωσε. 14-18. Ωραία φάση από Τολιόπουλο και Παπαγιάννη. Κράχ. Σκριν του Σάφτεναρ που θα πάρει και την μπάλα. Προσποιείται στον Παπαγιάννη που μένει κοντά του. Με ταμπλό θα σκοράρει, θα τον νικήσει με την εμπειρία του ο Σάφτεναρ. Για το 16-18. Το Λιόπουλος πίσω από το σκριν του Παπαγιάννη. Θα του δώσει και την μπάλα. Δεν ήταν καλή η πάσα. Έχασε ο Παπαγιάννης. Κλουφ στον ευνηδιασμό. Θα πασάρει για ένα ακόμα κάρφωμα του Γιάννη Κράχ. Και νέα ισοπαλία. Αυτή τη φορά στους 18 πόντους. Το Λιόπουλος σταμάτησε την τρίπλα. Βήματα. Νωρίτερα η φάση στον ευνηδιασμό για τους Ολλανδούς. Καλαϊτζάκης θα πάει στον πάγκο τώρα. Επιστρέφει ο Λούτζης στην ελληνική πεντάδα. Στο μεταξύ ο Κράχ θα δώσει τη θέση του, έχοντας σκοράρει ήδη 10 πόντους στον Ντίλαν Βαν Άικ. Φέρβερς με τον Τολιόπουλο, ο Κλουφ με το Λούτζι να αργεί να πάει πάνω του. Ο Κλουφ αστόχησε, επιθετικό rebound από τους Ολλανδούς και εδώ ο Παπαγιάννης καθυστερεί, δεν πηγαίνει στο μαρκάρισμα του Μαράιαν Βέρβερς και η Ολλανδία περνάει μπροστά ενώ ο Λούτζης κάνει προς πίσω. 20-18. Οι Ολλανδοί πιέζουν. Ο Σπανούλης φωνάζει στο Λούτζη ενώ ξαναβλέπουμε την τελευταία φάση. Κοιτάξτε, ο Παπαγιάννης μένει μέσα, το εκμεταλλεύεται ο Βέρβερς, τον βλέπετε με το νούμερο 17 και βάζει μπροστά την Ολλανδία 20-18. Έχουμε κάνει ήδη 10 λάθη. Πάρα πολλά. Ο Κλουφ επανέφερε.
Ο Βανμπρί παίζει με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Βέρβερς με τον Τολιόπουλο. Ο Σάφτεναρ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών με τον Παπαγιάννη. Ο Βανμπρί με τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Βανμπρί δυσκολεύεται. Στη λήξη του χρόνου θα εκτελέσει κι όμως. Θα πετύχει το καλάθι. Είναι σου τριών πόντων για το προβάδισμα με 5 της Ολλανδίας. 23-18. Συνεχίζει σε άμυνα ζώνης η Ολλανδική ομάδα. Κλέψιμο του Κλουφ. Η μπάλα πάνω στο διαιτητή, αλλά εφηδιασμός 3 εναντίον 1. Κλουφ μέχρι το lay-up. Είχε μείνει μόνος του πίσω ο Παπαγιάννης. Time out. Καλή επιγόντος ο Σπανούλης με την Ολλανδία στο συν 7. 27-25-18. Τον Παπαγιάννη να διαμαρτύρεται και να φλερτάρει με την τεχνική ποινή. 25-18. Μένουμε λίγο ακόμα εδώ. Παρατηρήσατε τους διαιτητές. Θα πάνε στο άμεσο replay, θα σας εξηγήσουμε τι θέλουν μετά το time out. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από το 2009 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εγγύηση σιγουριάς. Σε πάνω από 60 χώρες. Στα πιο σημαντικά έργα. Και το σπίτι σας, μία είναι η λύση. Υπερδέσμο, το παγκόσμιο υπερστεγανοτικό. Ψάχνεις αυτοκίνητο με μηνιαία συνδρομή instacart.gr. Το ευέλικτο leasing. Στη Χάγη και πάλι. 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Οι διαιτητές πήγαν να δουν αν ήταν δίποντο ή τρίποντο νωρίτερα και θα το μετρήσουν για 2. Άρα το σκορ θα διορθωθεί. Δεν είναι 25-18 όπως το αφήσαμε. Είναι 24-18. Δεν είναι συν 7, είναι συν 6 για τους Ολλανδούς. Το ξαναβλέπουν οι διαιτητές. Η στατιστική υπηρεσία έχει διορθώσει το σκορ. Μάνουελ Ματσόνι. Τελικά για 3. Θα αλλάξει πάλι. Άρα θα γίνει 25-18 τώρα. Συνεπώς το μεγαλύτερο προβάδισμα των Ολλανδών με αυτά και με αυτά. Συν 7. 25-18. 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Επαναφορά για την εθνική μας. Λούτζης, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος και Παπαγιάννης. Τολιόπουλος υψώνει πάλι, ήθελε να υψώσει, είδε ότι ο Παπαγιάννης δεν είχε πάρει θέση, προσπάθησε να σκοράρει με το ένα χέρι, αστόχησε. Βέρβερς, Κλουφ, πάει προς τα μέσα, καλή άμυνα του Μωραΐτη, κρατάει όμως την κατοχή, αλλάζει. Με τον Βέρβερς, Κλουφ τώρα με τον Παπαγιάννη, πάσα στη γωνία, σου τριών πόντων, εύστοχο από τον Βαν Άικ. Σε διψήφια διαφορά η Ολλανδία, 28-18. Μωραΐτης για τον Τολιόπουλο, σκριν του Παπαγιάννη, Τολιόπουλος, πάσα έξω, Χαραλαμπόπουλος, Παπαγιάννης, πάει δεύτερος Ολλανδός στο μαρκάρισμά του, αδύνατη πλευρά. Τολιόπουλος για τον Χαραλαμπόπουλο. Στη λήξη του χρόνου Χαραλαμπόπουλος αστοχή. Ο Κλουφ για το μακρινό rebound. Θα βγάλουν κι άλλο εφηδιασμό. Φάουλ του Τολιόπουλου. Ο Κλουφ αποσύρεται. Ο Βαν ντε Βουρστ επιστρέφει στην πεντάδα της Ολλανδίας. Που με την πίεση της έχει υποχρέωσει πολλά λάθη τους Έλληνες διεθνείς. Έχει βγάλει συνεργασία στην επίθεση, έχει τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Προηγείται δικαίως με 10 αυτή τη στιγμή. Βαν ντε Βουρστ, πάσα έξω. Καλά κυκλοφορούν την μπάλα. Βέρβερς από τη γωνία, νέο τρίποντο. 31-18, συν 13. Στο 15ο λεπτό. Συν 13 για την Ολλανδία. Ένα ζώνη πρες καθυστέρησης και επιστροφή σε άμυνα ζώνης που μας δυσκολεύει. Ανεβαίνει ο Τολιόπουλος,
Και ο Χαραλαμπόπλος για να δώσει screen. Ο Τολιόπουλος για το Λούτζι, αφύλακτος από τις 45 μοίρες. Λούτζις για τρεις, μια ανάσα. Μια ανάσα στην ελληνική επίθεση. 31-21. Βέρβερς κλείνεται. Βαντεβούρστ. Σάφτεναρ. Βαντεβούρστ. Αλλαγή στο σκριν. Σάφτεναρ φοβάται τον Παπαγιάννη βήματα. Αλλαγή κατοχή συμπάλα για την Ελλάδα. 4 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο και για να μειώσουμε τη διαφορά. Ο Κράχ επιστρέφει στη θέση του Βαν Μπρι. Εδώ η παράβαση βημάτων. Από τον Ρόλαντ Σάφτεναρ και η μπάλα για την Ελλάδα. Μωραΐτης, τον περιμένει ο Βαντεβούρστ. Ανεβαίνει πάλι ο Τολιόπουλος. Ο Μωραΐτης θα παίξει με τον Χαραλαμπόπουλο που έδωσε το σκριν. Στο πλάι ο Τολιόπουλος. Τώρα ο Παπαγιάννης για το pick and roll. Ο Τολιόπουλος πέρασε το σλάλομ. Τολιόπουλος πάει μέχρι το layup με ταμπλό. Βασίλης Τολιόπουλος. 31-23. Κατεβάζουμε την διαφορά στους 8 από τους 13. Αλλά εδώ χάσαμε τον Σάφτεναρ. Αντικανονικό διώξιμο του Παπαγιάννη. Η μπάλα είχε χτυπήσει το ταμπλό. Το καλάθι μετράει. 33-23. Συν 10. Πάλι διψήφια διαφορά για την Ολλανδία. Εδώ. Έχει βγει στο high post ο Παπαγιάννης, το εκμεταλλεύεται με κόψιμο βαθιά ο Σάφτεναρ και τελειώνει με το lay-up τη φάση. Το Λιόπλος πίσω από το screen δεν θα σουτάρει. Λούτζι στο close out. Έγινε foul, διπλό, δίνεται το δεύτερο. Είναι βολές. Βήματα ζητάνε οι Ολλανδοί. Δύο foul έχουν γίνει στη φάση. Προχωράμε. Ο Λούτζι στη γραμμή. Έχει χάσει δύο βολές νωρίτερα στο μάτς. Ο Παπαγιάννης θα καθίσει στον πάγκο. Χαμηλώνουμε το σχήμα με Κουζέλογλου Χαραλαμπόπουλο τώρα στο 4-5. Ή Χαραλαμπόπουλο Κουζέλογλου καλύτερα. Ο Λούτζης είναι εύστοχος τώρα. 33-24. Μιχάλης Λούτζης, 2 στις 2 τώρα και 33-25. Μπράβο Μιχάλη, φωνάζει ο Σπανούλης και σηκώνει τον Καλαϊτζάκη. Ενώ επέστρεψε ο Φράνκε στην πεντάδα της Ολλανδίας. Ο Καλαϊτζάκης μπήκε στη θέση του Τολιόπουλου. Και πιέζει τον Φράνκε εδώ στο κέντρο του γηπέδου. Double team από Καλαϊτζάκη και Λούτζι. Φάουλ, λέει ο Μανουέλ Ματσόνι, ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης. Στον Καλαϊτζάκη χρεώνεται το φάουλ, όχι στο Λούτζι. Σπανούλης σε πρώτο πλάνο. Βαντεβούρστ στην επαναφορά. Φράνκε. Βαντεβούρστ κλέβει. Δεν τα κατάφερε. Ο Λούτζης επιμένει στην άμυνα πάνω στον Ολλανδό playmaker. Αλλαγές στο σκρίνο. Κουζέλογλου τώρα πάνω του. 5 δευτερόλεπτα για την Ολλανδική επίθεση. Καλή άμυνα του Κουζέλογλου. Θα τους μείνει η μπάλα στα χέρια. Από πολύ μακριά το σουτ. Στο σίδερο. Ένα rebound εδώ από το Φράνκε. Τελικά και καλάθι. Και φάουλ. Απρόσμενη εξέλιξη σε αυτή τη φάση. Σούταραν από τα 10 μέτρα, αστόχησαν, χάσαμε το rebound και ο Φράνκε πήρε το maximum, 35-25 και συμπληρωματική βολή. Μερικές φορές συμβαίνουν και αυτά. Έμειναν κολλημένοι στο παρκέ οι Έλληνες παίκτες μετά την αναπήδηση της μπάλας στο σίδερο και έχασαν το rebound. Εδώ Καλαϊτζάκης με το ένα χέρι σπρώχνει την μπάλα στον Κουζέλογλου μετά την άστοχη βολή του Φράνκε. 35-25, Μωραΐτης. Σκαστή πάσα για τον Χαραλαμπόπουλο, η επιπλέον πάσα Καλαϊτζάκης αφύλακτος για τρεις από τη γωνία. Χτυπάμε τώρα από τη γωνία με σου τριών πόντων και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη για το 35-28. 2,5 λεπτά ακόμα. Ο Φράνκε
για τον Van Aik. Van Aik για τον Σάφτεναρ. Ο Κουζέλογλου κοντά του. Ο Φράνκε περνάει από το σκριν του Σάφτεναρ. Δοκιμάζει σου τριών πόντων στο σίδερο. Σάφτεναρ, επιθετικό rebound. Μας πληγώνουν με τα rebound. Οι Ολλανδοί 37-28. Δύο λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Λούτζης. Μωραΐτης. Ανεβαίνει ο Κουζέλογλου, θα του δώσει το screen. Μωραΐτης εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Σάφτεναρ με το ένα χέρι για τον Van Aik. Αυτός για τον Φράνκε. Τον κλείνει ο Λούτζης. Φράνκε. Κλέψιμο του Καλαϊτζάκη. Ευνηδιασμός. Καλαϊτζάκης μέχρι το lay-up. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Δίνει ενέργεια και καλές άμυνες, αλλά και σκορ στην επίθεση με τρίποντο και δίποντο για το 37-30 και time out. Αυτή τη φορά το καλεί η Ολλανδία. Μικρή διακοπή. Η νέα εφαρμογή της Betsson σε περιμένει με ενισχυμένες αποδόσεις, άμεσες πληρωμές και προσφορά γνωριμίας. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Fasoplast. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από το 2009 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Fasoplast. Εγγύηση σιγουριάς. Κάναμε και με 13, κόβουμε τη διαφορά σχεδόν στο μισό. 37-30. 1:25 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κακό δεύτερο δεκάλεπτο για την εθνική μας ομάδα. Πολλά τα λάθη. Ο Καλαϊτζάκης ήρθε από τον πάγκο για να βοηθήσει με τις άμυνες του, με πολλή ενέργεια, αλλά και με τους 5 πόντους στην επίθεση για να μειώσουμε τη διαφορά. Την ώρα που οι Ολλανδοί έπαιρναν τα rebound και σκόραραν με αρκετούς τρόπους, είναι η αλήθεια. Και με τρίποντο και με σούτ μέσης απόστασης και με ωραίες συνεργασίες για καρφώματα. Καλή ομάδα. Το time out ολοκληρώθηκε, 37-30, 85 δευτερόλεπτα για το πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζουμε χωρίς κλασικό πεντάρι. Ο Χαραλαμπόπουλος στο Van Aik. Ο Λούτζης για το κλέψιμο. Ναι, θα γυρίσει την μπάλα στον Καλαϊτζάκη τελικά. Λούτζης, αλλά υπάρχει και σφύριγμα. Νομίζω εδώ έγιναν πάλι δύο φάουλ. Έχει δοθεί το πρώτο στον Καλαϊτζάκη, όχι το δεύτερο στον Λούτζη. Για να δούμε όμως τι έχουν αποφασίσει οι διαιτητές. Έγιναν δύο φάουλ στη φάση. Μετά την πολύ καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου καταρχήν, του Λούτζη στη συνέχεια, την επαναφορά και με δόση τύχη στον Καλαϊτζάκη. Δύο φάουλ, πρώτο στον Καλαϊτζάκη, δεύτερο στον Λούτζη. Χρεώνεται το πρώτο στον Καλαϊτζάκη. Αυτός θα εκτελέσει τις βολές. 37-30, 1:17. Η πίεσή μας έπιασε τόπο, απέφερε καρπούς. Καλαϊτζάκης με 5 πόντους, πρώτη φορά στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Είναι εύστοχος οι Έλληνες στις κερκίδες. 37-31. Συγκεντρωμένα φωνάζει ο Μωραΐτης στους συμπαίκτες του. Για την άμυνά μας στη συνέχεια έχουμε να δώσουμε και ένα φάουλ, 3 τα ομαδικά μας. Έβαλε και τις 2 ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, φτάνει τους 7. Τώρα μειώνουμε στους 5, 37-32. Πιέζουμε πάλι και στα 4 τέταρτα του γηπέδου, ελά στις κερκίδες. Ο Λούτζης συνεννοείται με τον Βασίλη Σπανούλη. Θέλουμε καλή πίεση τώρα στην μπάλα. Έχουμε να δώσουμε και ένα φάουλ. Van Wurst, το double team. Η παγίδα, περνάνε με πάσα το κέντρο. Φράνκε θέλει να ευνηδιάσει. Φράνκε πάει μέχρι το lay-up και θα τα καταφέρει. 39-32. Εδώ έσπασαν την παγίδα και έφτασαν μέχρι το lay-up.
υπάρχει πάντα αυτό το ρίσκο. Λούτζης για το Μωραΐτη. Χαραλαμπόπουλος θα πάρει το σου τριών πόντων. Χαραλαμπόπουλος θα στοχεί. Φράνκε μετά το rebound. Το φάουλ του Χαραλαμπόπουλου, το τέταρτο για την εθνική μας. Παιχνίδι τουλάχιστον δύο κατοχών μέχρι το ημίχρονο. 39-32 επαναφορά της Ολλανδίας για 21 δευτερόλεπτα. Van Bree. Van der Vroost με τον Λούτζι τώρα. Ο Μωραΐτης στο Φράνκε ανεβαίνει ο Σάφτεναρ, αντίθετα από το screen αρχικά. Τώρα παίζει το πικερόλ, αλλαγή. Ο Κουζέλογλου στον Ολλανδό playmaker. Van Bree με τον Χαραλαμπόπουλο να πιέζει σωστά την μπάλα. Van Bree τη βάζει στο παρκέ. Πασάρει στο Σάφτεναρ. Double team, το σπάει, αλλά τελειώνει ανορθόδοξα τη φάση ο Σάφτεναρ. Μετά το rebound ο Μωραΐτης για τον Καλαϊτζάκη. Ελληνικός εφηδιασμός. Όχι, ο Καλαϊτζάκης δεν ρισκάρει. 39-32. Όλος ο χρόνος είναι για μας. Πάλι άμυνα ζώνης για τους Ολλανδούς. Ζητάει screen ο Μωραΐτης. Σκαστή πάσα Λούτζης. Καθυστερούμε την επίθεσή μας. Φάουλ είχαν να δώσουν. Είχαν μόλις δύο ομαδικά. Τρίτο στα 4,5 δευτερόλεπτα. Ειδική κατάσταση. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη. Γρήγορα για διαφημίσεις για να γυρίσουμε για το φινάλε του πρώτου μισού. Το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών της Stoiximan Basket League έρχεται στις οθόνες σας. 12 ομάδες, όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Σάββατο, Κυριακές και Δευτέρες είναι γεμάτες από τις σημαντικότερες και πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις της κάθε αγωνιστικής. Αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ. Ακούμε τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Το σύστημα που θα ακολουθήσουμε στην επίθεση για τα 4,5 δευτερόλεπτα. 39-32 είναι το σκορ. Έχουν να δώσουν ένα φάουλ ακόμα. Αν προλάβουν. Μπαίνει και ο Τολιόπουλος. Από τους καλύτερους της εθνικής μας, ειδικά στην πρώτη περίοδο, στο καλό διάστημά μας δηλαδή, η δεύτερη δεν ήταν αντιστοίχως τόσο καλή για την Ελλάδα. Ο Μωραΐτης πηγαίνει για την επαναφορά στη γραμμή των 8 μέτρων, ο Τολιόπουλος, ο Κουζέλογλου, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Ρογκαβόπουλος είναι οι άλλοι τέσσερις. Βγήκε ο Τολιόπουλος, αυτός έγινε παραλήπτης. Μωραΐτης από μακριά για τρεις. Το ζήγησε αλλά αστόχησε και έτσι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώνεται. Στο Sport Campus της Χάγης. Ολλανδία 39, Ελλάδα 32. Ένα άσχημο δεύτερο δεκάλεπτο. Μας αφήνει 7 πόντους πίσω στο σκορ. Προηγηθήκαμε 12-16 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Επιμέρους σκορ 27-16 στη δεύτερη περίοδο. Σκόραραν 27 ολόκληρους πόντους οι Ολλανδοί. Την ώρα που η εθνική μας έκανε πολλά λάθη. Προηγούνται με 7, αλλά υπάρχει χρόνος. Υπάρχει ένα ολόκληρο ημίχρονο ακόμη για να διορθώσουμε τα κακό σκήμενα και να πάρουμε την νίκη απόψε. Βλέπετε ότι χάνουμε και τα rebound. Ήτανε ένας τομέας που μας πλήγωσε ειδικά στη δεύτερη περίοδο. Τίποτα άλλο για το πρώτο μισό. Ολλανδία-Ελλάδα 39-32 σε περίπου 10 λεπτά και πάλι μαζί. Κοπέλα, πού να τρέχεις τώρα? Άσε που θέλω να είναι τέλεια.
να με λατρεύει. Να ξέρει τι είναι offside. Θέλω το διαφορετικό. Αγόρι μου, αν θες το διαφορετικό, δοκίμασε το δαγκωτό. Τραγανές μπουκές, ζυμωμένες με ελαιόλαδο, υγιεινές, χειροποίητες και σε τέσσερις φυσικές γεύσεις. Δαγκωτό, όλη η γεύση σε μια μπουκιά από το Μάνα Τσατσαρονάκι. Η νέα εφαρμογή της Betsson σε περιμένει με ενισχυμένες αποδόσεις, άμεσες πληρωμές και προσφορά γνωριμίας. Betsson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Διάλεξε το Renault που θα αγαπήσεις. Τώρα με όφελος έως 5.000 ευρώ στις εκθέσεις Renault. Κάποια μηνύματα είναι καλύτερο να μένουν στο διαβάστηκε. Αναγνώρισε τα ύποπτα SMS και αγνώρισε τα. Ενημερώσου και προστατεύσου σήμερα από τα διάφορα είδη ηλεκτρονικής απάτης. Επικ πράγματα συμβαίνουν στο καρναβάλι. Κάποιοι ακόμα δεν ξέρουν τι θα πει και τελαπόγκο. Ούτε εγώ. Αλλά ξέρω τι θα πει Classic Burger με τραγανό, ζουμερό και KFC κοτόπουλο. Μόλις έπαθες KFC επικές λιγούρες, παράγγειλε και στο app. Παίζει προσφορά που δεν χάνεται. Παίζει Big Win με προσφορά χωρίς κατάθεση. Big Win. Το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο. Είναι το έργο μιας ζωής. Της δικής σας ζωής. Είναι το σπίτι σας. Και τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται προστασία. Ολοκληρωμένη ασφάλιση κατοικίας Anytime και από φυσικές καταστροφές για να υποφεληθείτε με έκπτωση έως 10% στον ένφια. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Στο Μουντομπάσκετ του 1994 δεν είχαμε πλέον τον Νίκο Γκάλη που είχε σταματήσει από την Εθνική 3 χρόνια νωρίτερα. Υπήρχε η παλιά Φρουρά, Γιαννάκης, Φασούλας και Χριστοδούλου, καθώς και η Γαλακτερός, Σιγάλας, Μπουτούρης, Μπακατσιάς και Παταβούκας, ανάμεσα σε άλλους νεότερους. Όμως, στην προετοιμασία στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξε η απόλυτη και αναπάντεχη σύγκρουση ανάμεσα στον Φασούλα και τον προπονητή Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, ο οποίος αποχώρησε ελάχιστα πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Τελικά, ο βοηθός του Ευθύμη Κιουμουρτζόγλου, ο Μάκης Δενδρινός, κλήθηκε να αναλάβει ως προπονητής. Ήταν τότε που ο Φίλιππος Συρίγος είπε στον Φασούλα ότι αν δεν καθάριζε την Μπουγάδα, θα ήταν καλύτερα να μην επέστρεφε ποτέ στην Ελλάδα. Απέναντι στη Γερμανία, η εθνική μας κέρδισε με 68-58, έχοντας ως κορυφαίους τον Φασούλα και τον Χριστοδούλου. Ακολούθησε μία νίκη επί της Αιγύπτου και μία ήττα από το Πουέρτο Ρίκο που μας βόλευε, ώστε να αποφύγουμε τους Αμερικανούς στα προημιτελικά. Εκεί βρήκαμε τον γηπεδούχο και φιλόδοξο Καναδά με τον παλιό γνώριμο από τον Άρη, Γκρέγκ Βίλτζερ, στις τάξεις του. Καναδί και πάλι με τον Νάς, που έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, ίσως σε μη αναμενόμενα. Βίλτζερ, κόβει και πάλι ο Φασούλας, που αναγκάζει τον Βίλτζερ να θυμηθεί τον εφιάλτη του στα Ματσάρι Πάοκ. Η Εθνική ξανά μπροστά, 54-53, σε ένα μεγάλο ματ. Μεγάλο από όλες τις πλευρές, και από πλευράς σημασίας, αλλά και από πλευράς ενδιαφέροντος. Θα σύμφωνα στον Μπακατσιάς, ναι! Η ανακούφιση ήταν διάχυτη στην ομάδα, ενώ οι ομογενείς ένιωσαν περισσότερο περήφανοι από ποτέ. Ο Φάνης Χριστοδούλου και ασφαλώς ο Παναγιώτης Φασούλας το πήραν επάνω τους. Τέτοιο φως, καθαρή φάση! 10 δευτερόλεπτα ακόμα, Μπακατσιάς! Φασούλα κάρβονται! Ναι! 74-71! Η εθνική ομάδα κάνει το μεγάλο βήμα για την τετράδα. Νίκη το ματς, το κάρφωμα του Φασούλα. 74-71. Η μεγάλη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού, κυρίες και κύριοι. Στα ημιτελικά, βρήκαμε απέναντί μας την περίφημη Dream Team. Με τους Σακίλ Ονίλ, τον Ντομινίκ Βίλκινς, ένα χρόνο προτού να έρθει στον Παναθηναϊκό, τον Ρέτζι Μίλλερ,
και τον Αλόνσο Μόρνινγκ. Κάποια στιγμή προηγηθήκαμε με 17-14 και η εικόνα στο ταμπλό, σε εποχές που δεν υπήρχε ακόμα διαδίκτυο, κυκλοφόρησε σε όλον τον κόσμο από τα ειδησογραφικά πρακτορία ως τίτλος τιμής. Χριστοδούλου στο jump shoot και 14-15, σημειώστε τη στιγμή. 12 λεπτά πριν από το τέλος, είναι ιστορική, αν μη τι άλλο, η Ελλάδα περνάει μπροστά. Ήταν η πρώτη φορά που η Dream Team, είτε του 1992 είτε του 1994, κέρδιζε με λιγότερο από 100 πόντους. 97-58 είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οποιαδήποτε ομάδα, κλαμπ, σύλλογος του NBA ή οποιαδήποτε εθνική αμερικανική ομάδα έπαιξε ποτέ αντιμετωπίζοντας ομάδες της Ευρώπης, είχε πετύχει κατοστάρα. Το 1998 η διοργάνωση γίνεται στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ. Στον πάγκο της ομάδας καθόταν πλέον ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο μόνος που είχε απομείνει εντός του παρκέ από την ομάδα του 1987 ήταν ο Παναγιώτης Φασούλας, στα 35 του χρόνια. Η μπάλα είναι στα 10 δευτερόλεπτα για την εθνική μας ομάδα που μας έβγαλε την ψυχή μέχρι να πάρει την νίκη, αλλά μπήκε με το δεξί στο 13ο παγκόσμιο πρωτάθλημα του μπάσκετ. Το παιχνίδι τελειώνει. Η νίκη της εθνικής μας επί του Καναδά 78-72. Η εθνική μας κέρδισε σχετικά εύκολα τον Καναδά και την Ιταλία, περνώντας άνετα στη δεύτερη φάση. Στους αγώνες τότε έδινε το παρόν όλος ο πολιτικός κόσμος, όπως ο πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και η σύζυγός του Δάφνη. Οι δύο ήττες από Ρωσία και Ιουγκοσλαβία ήταν ψυχρολουσία, αναδεικνύοντας τον αγώνα με την Ισπανία ως αναμέτρηση χωρίς αύριο. Η νίκη με 69-62, με κορυφαίους τους Κορονιό και Οικονόμου, μας έφερε και πάλι στην τετράδα, όπως το 1994. Αλβέρτης. Το σούτ είναι για τρεις, ναι! Και δεν νομίζω ότι το παιχνίδι πολύ δύσκολα θα γυρίσει. 65-58 η διαφορά στους 7. Προσπαθεί να απαντήσει ο Χιμένεθ. Το rebound από τον Φασούλα και το foul του Ντεμικέλ. 41 δευτερόλεπτα χωρίζουν την εθνική μας ομάδα από τους 4 του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Αντίπαλος στον ημιτελικό και πάλι η Γιουγκοσλαβία του Ομπράντοβιτς, με αστέρια τους Μποντιρόγκα, Ρέμπρατσα και τον τραυματία Τζόρτζεβιτς. Η εθνική μας έπιασε το καλύτερό της παιχνίδι εκεί που έπρεπε. Για πάνω από 30 λεπτά ήταν κυρίαρχη, με τη διαφορά να φτάνει στους 12 πόντους. Οικονόμου, Ρετζιάς. Κορονιός, ωραία για το Ρετζιά. Προσποίηση, Αλβέρτης για τρεις. Πηδά ψηλά, Βαλογιάννης. Κορονιός για τρεις εκ νέου. Εύστοχος! 46-36, διαφορά στους 10-11,5 για τη λήξη. Όμως την κρίσιμη στιγμή, το άγχος βάρινε την ελληνική ομάδα, τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και στο πάγκο. Οι Ιουγκοσλάβοι κέρδισαν τον αγώνα στις λεπτομέρειες, πέρασαν στον τελικό και κατέκτησαν το τρόπαιο με αντίπαλο τη Ρωσία. Εκείνη η φουρνιά των Ελλήνων όμως, παίκτες σημαντικοί όπως ο Σιγάλας, ο Οικονόμου, ο Αλβέρτης, ο Κορονιός, ο Παπα-Νικολάου και ο Ρετζιάς, είναι σίγουρα αδικημένοι, καθώς βρέθηκαν ανάμεσα στα χρυσά μετάλλια του 1987 και του 2005. Το μουντομπάσκετ του 1998 ήταν η μεγάλη ευκαιρία τους για έναν εθνικό τίτλο μέσα στην Ελλάδα, όμως χάθηκε όχι από έλλειψη ταλέντου, αλλά από την απειρία και το βάρος του φαβορί στον ημιτελικό με τους Ιουγκοσλάβους. Έρχεται μια ανάσα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, 1 με 3 Μαρτίου. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ. Το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών της Stoiximan Basket League έρχεται στις οθόνες σας. 12 ομάδες, όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος αποκλειστικά από την ΕΡΤ. Σάββατο, Κυριακές και Δευτέρες είναι γεμάτες από τις σημαντικότερες και πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις της κάθε αγωνιστικής. Αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ. Όλος ο κόσμος των σπορ είναι μαζί σας καθημερινά.
Ζήστε όλα τα αθλητικά γεγονότα, τα νέα ρεκόρ, τις συγκλονιστικές φάσεις δεκάδων σπορ, πρώτοι εδώ. Ο κόσμος των σπορ. Δευτέρα με Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι, αποκλειστικά στην ΕΡΤ3. What are you waiting for, son? No spy shower gel to start fresh and stick to stay fresh. Now you're good to go, 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 go. Now, smell check. Fresh and magnificent. What about yours? Έφτιαξες το σπίτι των ονείρων σου όπως το έχεις φανταστεί. Τώρα που η μάχη για να το κρατήσεις καλά κρατεί, υπάρχουν 7 εργαλεία για να ρυθμίσεις τις οφειλές σου και να κρατήσεις το σπίτι σου. Ενημερωνόμαστε τώρα για τα 7 εργαλεία στο κρατάμετοσπίτιμας.gr. Κρατάμε την ελπίδα. Κρατάμε το σπίτι μας. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παίζει προσφορά που δεν χάνεται. Παίζει bwin με προσφορά χωρίς κατάθεση. bwin. Το παιχνίδι σε άλλο επίπεδο. Φυσικό αέριο. 1, 2 και 3 τα έχω περάσει. Το 4 τα αφήσω για το Σεπτέμβρη. Το 4 το χρωστάω κι εγώ. Τώρα έχω ρήτρα αναπροσαρμογής και στο καπάκι υπολογισμό μηχανισμού διακύμανσης. Έτσι όπως έχει γίνει η ενέργεια σήμερα, πρέπει να έχεις πτυχίο για να ξέρεις τι σου γίνεται. Εκτός αν έχεις Ελπέντισον. Γιατί τότε ξέρεις από πριν ότι θα βρεις ολοκληρωμένες και οικονομικές λύσεις ενέργειας χωρίς να παιδεύεσαι. Ελπέντισον. Το πάμεστοίχημα.gr σε καλωσορίζει με σούπερ τριπλή προσφορά γνωριμίας. Τώρα παίζεις με δώρα κάθε μέρα. Εντελώς δωρεάν, χωρίς κατάθεση. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι ορίζεται από την αρχή. Σε απευθείας μετάδοση και πάλι από τη Χάγη για το δεύτερο ημίχρονο. Έπειτα από το τέλος του πρώτου μισού, Ολλανδία 39, Ελλάδα 32. Προηγηθήκαμε 12-16 στο τέλος της περιόδου. Απάντησαν με 27-16 οι Ολλανδοί και προηγούνται με 39-32. Στις ειδήσεις, όσοι ήσασταν μαζί μας στο πρώτο ημίχρονο, ακούσατε την ώρα που έφευγε προς τον πάγκο ο Κώστας Αντετοκούμπο να λέω, ενώ το πλάνο του σκηνοθέτη ήταν στην άλλη πλευρά, ότι πήγαινε κουτσένοντας προς τον πάγκο. Στο ημίχρονο μας ενημέρωσαν οι υπεύθυνοι της εθνικής ομάδας. Έχει μια κάκωση στο γόνατο και δεν θα αγωνιστεί στο δεύτερο μισό. Ο Κώστας Αντετοκούμπο στην άκρη, τον βλέπετε εδώ, στην άκρη του πλάνου, δεν θα παίξει στο δεύτερο ημίχρονο προληπτικά. Έχει μια κάκωση στο γόνατο. Δεύτερη είδηση. Έχει ενοχλήσεις στην ομοπλάτη ο Νας Μίτρου Λόγκ. Ένα χτύπημα στην πρωινή προπόνηση του έχει φέρει κάποιες ενοχλήσεις. Στο ζέσταμα πονούσε λίγο. Προληπτικά δεν αγωνίζεται, δεν τον χρησιμοποιεί ο Βασίλης Πανούλης. Θα δούμε εάν είναι απαραίτητο, αν είναι απόλυτη ανάγκη, αν έχουμε πρόβλημα στην περιφέρεια, εάν θα τον βάλει κάποια λεπτά. Αυτός είναι ο λόγος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου μέχρι στιγμής ο Νας Μίτρου Λόγκ. Στο πρώτο ημίχρονο, καθώς αρχίζει το δεύτερο με επίθεση της Ελλάδας, είχαμε πρόβλημα στα rebound. Πήρανε 20 οι Ολλανδοί έναντι 12 των Ελλήνων παικτών και βεβαίως κάναμε πάρα πολλά λάθη, 11. Rebound και λάθη μας πλήγωσαν και γι' αυτό είμαστε πίσω στο σκορ. Μωραΐτης με το ένα χέρι αστοχή. Ο Παπαγιάννης δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στο καλάθι. Ο Βαν ντε Βουρ, ο αρχηγός της Ολλανδίας για τον Βέρβερς που έκανε καλό παιχνίδι ερχόμενος από τον πάγκο εδώ με τον Τολιόπουλο. Για τον Τολιόπουλο είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι επιθετικά, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες λύσεις και στην άμυνα. Φαν Μπρί από την κορφή της ρακέτας για 2. 41-32. Λουκ Φαν Μπρί. Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Λούτζης, Χαραλαμπόπουλος και Παπαγιάννης η πεντάδα μας. Παπαγιάννης για το Μωραΐτη, αντίθετα το σκρίν αυτός. Μωραΐτης πάσα έξω, Τολιόπουλος από μακριά, για τρεις, ναι! Βασίλης Τολιόπουλος, 41,
35, κατεβάζουμε την διαφορά στους 6, στους 12. Ο Τολιόπλος ο καλύτερος επιθετικά για την εθνική μας ομάδα. Ο Λούτζης κυνηγάει το Van der Wurst. Πάσα μέσα στη ρακέτα, κλέβει ο Μωραΐτης, Παπαγιάννης, Μωραΐτης, Λούτζης. Και ο Χαραλαμπόπλος χαμηλά παίρνει την μπάλα, φάουλ, καθαρό, ακούστηκε μέχρι εδώ το χτύπημα του χεριού του Χαραλαμπόπουλου από τον Λουκ Φανμπρί, εδώ με το νούμερο 20. Βάζουν πολύ δυνατά τα χέρια τους πάνω στην μπάλα, παίζουν στα όρια του φάουλ, καλά κάνουν. Τους λένε πορτοκαλί λιοντάρια και ήταν λιοντάρια. Οι Ολλανδοί στη δεύτερη περίοδο μας προκάλεσαν ούκο λίγα προβλήματα. Χαραλαμπόπλος, ωραία για το κάρφωμα του Παπαγιάννη. Διάβασε ωραία το κενό στην άμυνα. Έγινε σκαλοπάτι στην ελληνική επίθεση ο Χαραλαμπόπλος. Ρισκαστή πάσα για τον Παπαγιάννη και το κάρφωμα για το 41-37, το μείον 13. Στο μείον 4 επιστρέφει η εθνική ομάδα. Βέρβερς, Van der Wurst, Ενζεκέζη, ανάποδο λέει, εδώ τον έχασε ο Παπαγιάννης, 43-37. Τολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Τολιόπουλος. Χαραλαμπόπουλος πάλι στο κενό της ζώνης. Μωραΐτης από την baseline, φάουλ, φάουλ, εννοείται. Απλά άργησε να το σφυρίξει ο διαιτητής. 43-37, 7-45 για την τρίτη περίοδο. Βγάζει περισσότερη ενέργεια από ό,τι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου η εθνική μας ομάδα. Ο Μωραΐτης για την επαναφορά από την baseline. Πάσα έξω για τον Τολιόπουλο. Δίνει screen ο Παπαγιάννης. Τολιόπουλος για τον Λούτζη. Στο close out ο Λούτζης. Αδύνατη πλευρά. Μωραΐτης και αυτός για close out. Στέκεται, εκτελεί για δύο. Ναι! Μωραΐτης, 43-39. Στην επίθεση τα καταφέρουν εξαιρετικά. Πρέπει να τους κλείσουμε λίγο τους διαδρόμους τώρα. Και στην άμυνα, Van der Wurst. Ο Ενζεκέζη δεν έδωσε τελικά το screen. Σταυρωτή του Van der Wurst, πέρασε το Λούτζη. Πάει για το layup, μάλιστα. Καμία αλληλοκάλυψη εδώ. 45-39. Πάλι στο συν 6 οι Ολλανδοί. Ωραία, ωραία η ενέργεια του αρχηγού της Ολλανδικής ομάδας. Να και πάλι η άμυνα ζώνης με τους δύο μπροστά. 2-1-2 είναι. Τολιόπουλος, screen του Παπαγιάννη. Τολιόπουλος, ένα βήμα πίσω για να δει καλύτερα το παρκέ και να πασάρει. Μωραΐτης για τον Τολιόπουλο. Από μακριά σου τριών πόντων. Άστοχο τώρα, ο ίδιος όμως για το rebound. Τολιόπουλος, φάουλ. Είπαμε. Πανεορμητικά πάνω στον παίκτη που έχει την μπάλα κάθε φορά οι Ολλανδοί. Γι' αυτό και χρεώνονται συνήθως με περισσότερα φάουλ. 45-39 μέχρι τώρα. Αυτή η επιλογή τους όμως τους βγαίνει, δεν τους κοστίζει. Μωραΐτης πάλι επαναφορά. Έχουμε 14 δευτερόλεπτα για να επιτεθούμε. Κόβει ο Χαραλαμπόπουλος. Αυτός θα πάρει και την μπάλα στη γωνία. Ποστάρει ο Παπαγιάννης. Δεν πηγαίνει δεύτερος παίκτης ακόμα πάνω του. Ο Παπαγιάννης όμως καθυστερεί και τελικά ο Βέρβερς θα του κλέψει την μπάλα και πανεύκολα μάλιστα. Τρίποντο πίσω από το screen. Κάγε Van der Wurst. 48-39 μάλιστα. Και συνεχίζεται η άμυνα ζώνης 2-1-2. Χαραλαμπόπλος για την απάντηση. Ναι, Βασίλης Χαραλαμπόπλος, 48-42. Δεν φτάνει όμως η επίθεσή μας. Κάτι πρέπει να γίνει και στην άμυνα. Από εκεί πρέπει να βρούμε καλύτερο ρυθμό. Van der Wurst, πάσα πίσω από την πλάτη. Ενζεκέζη, σε σου τριών πόντων. Μάλιστα. 51-42. Τολιόπουλος κλέβει προς στιγμήν ο Ενζεκέζη. Διόρθωσε ο Μωραΐτης, Τολιόπουλος πάει κοντά στο καλάθι. Ωραία τελειώνει με το ένα χέρι τη φάση. 51-44. Ο Κουζέλογλου ετοιμάζεται να περάσει το μάτς. Van der Wurst. Τώρα δεν θα σουτάρει για τρεις ο Ενζεκέζη. Πασάρει στη γωνία όμως. Χωρίς άμυνα των σουτριών πόντων. Άστοχο αυτή τη φορά. Ο Βέρβερς σε επιθετικό rebound. Ο Κράκ βγαίνει προς τα έξω φοβούμενος τον Παπαγιάννη που τον ακολουθεί στο τρίποντο. Ανοχήρωτη τώρα η ελληνική ρακέτα. Van der Wurst για τρεις. Άστοχος. Rebound επιτέλους από τον Χαραλαμπόπουλο.
51-44. Ο Τολιόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Ο Χαραλαμπόπουλος ζητάει. Ο Μωραΐτης την παίρνει. Μωραΐτης, Τολιόπουλος. Ανεβαίνει ο Παπαγιάννης. Screen. Παίζουν το πικερόλ. Τολιόπουλος για τρεις. Ναι! 51-47. Επιστρέφει ξανά η Εθνική. Ένα πεντάλεπτο ακόμα για την τρίτη περίοδο. Καιρός να μαζέψουμε κι άλλο τη διαφορά. Van de Wurst με το Μωραΐτη. Στέκεται μπροστά στον Παπαγιάννη, εκτελεί για δύο. Δεν πρόλαβε ο ψηλός Εθνικής να βγει μετά το screen. Μετά την αλλαγή κατεύθυνσης καλύτερα του Van der Wurst. 53-47. Στους 9 ο αρχηγός της Ολλανδικής ομάδας. Λούτζης. Τολιόπουλος. Πέρασε προς τα μέσα μέχρι το lay-up. Ναι. Διάβασε ωραία την άμυνα, του δώσε καλό screen ο Παπαγιάννης. 53-49. Ο Τολιόπουλος είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης της Ελλάδας στην επίθεση. Van der Wurst. Η πάσα με το ένα χέρι για τον Ενζεκέζε. Αυτός θα σκοράρει, όχι, αλλά παίρνει το επιθετικό rebound. Και εδώ θα χάσει την μπάλα ευτυχώς με την παρέμβαση του Μωραΐτη ο Van der Wurst. Ο Τολιόπουλος δεν ρισκάρει πάσα εφηδιασμού. Θα παίξει pick and roll με τον Παπαγιάννη που κόβει στη ρακέτα. Αδύνατη πλευρά. Ο Λούτζης προσποιείται. Πάει κοντά με το ένα χέρι αστοχή. Ο Παπαγιάννης δεν μπορεί για το επιθετικό rebound. Φέρμερς πάσα εφηδιασμού και φάουλ προλαβαίνει χωρίς να είναι αντιαθλητικό ο Χαραλαμπόπουλος να σταματήσει τον Ολλανδικό εφηδιασμό. Ο Παπαγιάννης χρειάζεται ανάσες. Ο Κουζέλογλου θα πάει τώρα στο 5. Ο Χαραλαμπόπουλος στο 4. Ο Λούτζης θα αποσυρθεί. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στη θέση του. Στο μεταξύ υπάρχει time out από την πλευρά της Ολλανδίας. Μικρή διακοπή, τα ξαναλέμε σε περίπου ένα λεπτό. Το πάμε στοίχημα.gr σε καλωσορίζει με super τριπλή προσφορά γνωριμίας. Τώρα παίζεις με δώρα κάθε μέρα. Εντελώς δωρεάν, χωρίς κατάθεση. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι ορίζεται από την αρχή. Ψάχνεις αυτοκίνητο με μηνιαία συνδρομή? Instacart.gr. Το ευέλικτο leasing. Στο μπάσκετ λέμε ναι. NetBet. Και στη NetBet λέμε ναι. Με νέα πλατφόρμα στοιχήματος. NetBet. Έρχεται μια ανάσα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. 1 με 3 Μαρτίου. Αποκλειστικά στη NET. Επιστρέψαμε στη Χάγη. 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για το τέλος τρεις περιόδου. Στους 4 πόντους η διαφορά. Προηγείται η Ολλανδία 53-41 της Ελλάδας. Ο Τολιόπουλος κρατάει όρθια την Εθνική με 19 πόντους μέχρι τώρα. 2-2 βολές, 3-6 τρίποντα, 4-6 δίποντα. Έχει ακόμη 6 ασίστ, παρακαλώ, σε 18,5 λεπτά συμμετοχής. Ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων και μάλιστα 19 για την εθνική μας. Ο άσος του Άρη. Ο Κράχ έχει 10 για τους Ολλανδούς, 9 ο Van der Wurst. 7 ο Ενζεκέζη. Μετά το time out επανέφερε η Ολλανδία. Ο Τολιόπουλος ανάμεσα από τους Ολλανδούς κλέβει την μπάλα, κερδίζει και το φάουλ. Ο καλύτερος παίκτης της εθνικής μας σήμερα. Βελτιώνει τις επιδόσεις του σημαντικά και στο κομμάτι της άμυνας. Εδώ τα λέει με τον Μανουέλ Ματσόνι. Τρίτο φάουλ για τον Φαν Εμπρί. Και επίθεση της εθνικής μας ομάδας. Τολιόπουλος. Κόβει στη γωνία ο Χαραλαμπόπουλος. Βοηθάει με screen στο πλάι ο Κουζέλογλου. Τολιόπουλος στα 10 δευτερόλεπτα. Περνάει για τον Κουζέλογλου. Κάτω από το καλάθι αυτός. Μετράει. Μετράει. Ίσως ήταν και φάουλ εδώ. Το κάρφωμα για το 53-51 μετά την ωραία δημιουργία του Τολιόπουλου. Άλλη μία assist στις 7. Φέρβερς. Βαν Μπρί. Περνάει από τον Τολιόπουλο. Με το ταμπλό αστοχή. Χάσαμε το rebound. Όχι. Με το ένα χέρι σπρώχνει την μπάλα μακριά και μαζεύει ο Μωραΐτης μετά την ωραία κίνηση του Καλαϊτζάκη. Ο Μωραΐτης ισοφαρίζει.
Πολύ ωραία εδώ η συνεργασία των δύο παικτών του Παναθηναϊκού. Πανέξυπνα με το ένα χέρι τσίμπησε την μπάλα εντός εισαγωγικών. Ο Καλαϊτζάκης έφυγε σαν βέλος στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Μωραΐτης και ισοφάρισε. Επιστρέφουμε από το μείον 13. Συνολικά από το μείον 13 όταν είχαν προηγηθεί. Οι Ολλανδοί. Πιέστε, φωνάζει ο Σπανούλης και στα 4 τέταρτα του γηπέδου. 3 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. 53-53 τώρα το momentum είναι για την Ελλάδα. Επανέφεραν και ο Ματζούκα στο παρκέ. Πάει στο μαρκάρισμα τώρα του παίκτη που έχει την μπάλα. Βαντεβούρστ με το Ματζούκα. Σταματάει το παιχνίδι για επιθετικό φάουλ. Η μπάλα για την Ελλάδα. Ήρεμα φωνάζει στους υπόλοιπους και σε κάποιους από τον πάγκο. Ο Μωραΐτης. Έχουμε την κατοχή. Εδώ το χτύπημα από τον Εντζεκέζη. Μακριά από την μπάλα. Ο Μάνουελ Ματσόνι, ο πρώτος Ιταλός πρώτος διαιτητής αναμέτρησης. Τα λέει με τον Βασίλη Σπανούλη. Με το νούμερο 15 πήγε στο δικό του προπονητή, τον Αρίκ Σίβεκ. Ο Εντζεκέζη που έκανε το επιθετικό φάουλ. Ο Τολιόπουλος θα περάσει το κέντρο και η Ελλάδα έχει ευκαιρία να ξαναπεράσει μπροστά. Τολιόπουλος σε σου τριών πόντων. Ναι, δεν είναι Τολιόπουλος, το έχουμε πει. Είναι Πιστολιόπουλος στους 22. Βγάζει και πάλι το πιστόλι και εκτελεί. 53-56 η Ελλάδα μπροστά με ένα καλό επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Κραχ χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Για την Ελλάδα η μπάλα από την καταπληκτική άμυνα του κορυφαίου σήμερα Έλληνα διεθνούς, του Βασίλη Τολιόπουλου. Εδώ η σκαστή πάσα για τον Κραχ, του φεύγει μέσα από τα χέρια, βάζει το χέρι του ο Τολιόπουλος και υποχρεώνει τον παίκτη της Ολλανδικής ομάδας να βγάλει αυτό την μπάλα εκτός γραμμών. Αλλαγές για την Ολλανδία. Ο Φράνκε επιστρέφει, ο Σάφτεναρ επίσης. Κραχ και Ζεκέζη, δύο ψηλοί φεύγουν. Φαν Μπρί και Σάφτεναρ τώρα στο 4-5 για την Ολλανδία. Βαντεβούρστ, Κλούφ και Φράνκε οι άλλοι τρεις. Τολιόπουλος με 22 πόντους, 7 ασίστ. Τολιόπουλος, Τολιόπουλος πάει όλη τη διαδρομή. Ξεγελάει το Σάφτεναρ, παίρνει φάουλ, είναι δύο βολές. Τα κάνει όλα. Είναι παντού στα τελευταία λεπτά. Βασίλης Τολιόπουλος ήταν αγχωμένος στο ξεκίνημά του την Παρασκευή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κόντρα στην Τσεχία. Σήμερα είναι ο πραγματικός Τολιόπουλος, αυτός που θαυμάζουμε στην κορυφαία σεζόν του με τον Άρη φέτος στο πρωτάθλημα και όχι μόνο, και στο EuroCup. Συνεχίζει στους 23. 53-57. Συν 4 για την εθνική μας. 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Τολιόπουλος ξανά στους 24. Συν 5 για την Ελλάδα. Οι Έλληνες στις κερκίδες. 53-58. Κλουφ. Μετά την αλλαγή ο Κουζέλογλου στο φάουλ. Δεύτερο, μόλις ένα είχαμε. Καιρός να δώσουμε τώρα τα άλλα χωρίς να τους στείλουμε συμβολές. Τα άλλα τρία, δώσαμε ένα από τα τρία. Ο Τολιόπουλος θα πάρει ανάσες μέσα σε αποθέωση από τους Έλληνες. Ο Σπανούλης ζητάει μεγαλύτερη πίεση. Έχουμε δύο φάουλα ακόμα να δώσουμε χωρίς να εκτελέσουν βολές. Κλουφ με το Μωραΐτη. Κλέψιμο εδώ. Ο Ματσόνι δίνει φάουλ. Ο Μωραΐτης λέει έκλεψα την μπάλα. Ένα replay θα μας διαφώτιζε. Χαμογελαστός ο Έλληνας Άσος. Ο Ιταλός διαιτητής επιμένει. Για να το δούμε. Εγώ βλέπω μόνο μπάλα. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. 53-58. 1-47. Φαν Μπρί. Δυσκολεύεται για την επαναφορά, κάνει λάθος, αλλά ο Κουζέλογλου τη διώχνει έξω. Ίσως να μην περίμενε ο Κουζέλογλου ότι η μπάλα θα πάει σε αυτόν. Τα χάσε ο Φαν Μπρί και αλλάζουν παίκτη στην επαναφορά. Βάζουν τώρα τον αρχηγό τους. Ο Φαν Μπρί πάει μέσα στη ρακέτα, ο Βαντεβούρστ για την επαναφορά. Σάφτεναρ με τον Κουζέλογλου. Βαντεβούρστ
Πάλι με τον Κουζέλογλου μετά τις αλλαγές. Van der Wurst πάσα έξω. Κλουβ στο close out. Απ' τη γωνία ο Φαν Μπρι για 3. 56-58. Άσχημη εξέλιξη σε αυτήν την επίθεση. Πλησιάζουν στους δύο. Φάουλ. Ο Van der Wurst στο Μωραΐτη. Είναι βολές. Αυτοί έχουν συμπληρώσει ήδη τα ομαδικά. Εμείς έχουμε 3. Και είναι το τρίτο του. Είναι το τρίτο του αρχηγού της Ολλανδικής ομάδας. Διπλό κέρδος για την εθνική μας. Ο Μωραΐτης λοιπόν στη γραμμή. Βάζει την πρώτη. 56-59. Με μεγάλη συνεισφορά και αυτός στο σημερινό παιχνίδι. Είναι ήδη στους 8 και τώρα στους 9 πόντους. Έχει και 2 ασίστ. Πιέζουμε και στα 4 τέταρτα του γηπέδου. 56-60. Καλαϊτζάκη στο Van der Wurst. Αλλαγή ο Κουζέλογλου τώρα πάνω του μετά το σκρίν. Ο Φράνκε με το Λούτζι. Πέρασε ο Φράνκε. Η πάσα του για το Σάφτεναρ και αυτός από κοντά θα σκοράρει για το 58-60. Τελευταίο λεπτό στην τρίτη περίοδο. Ο Ματζούκας χέρι-χέρι για το Μωραΐτη. Σκρίν του Κουζέλογλου. Μωραΐτης παρά λίγο να χάσει την μπάλα για το Ματζούκα. Ξανά Μωραΐτης. Μωραΐτης πάσα έξω. Κουζέλογλου αφύλακτος για 3. Όχι. Ο Φράνκε για το rebound. Φάουλ του Λούτζι στο κέντρο του γηπέδου. Το τέταρτο που είχαμε να δώσουμε. Οι διαιτητές θα πάνε στο άμεσο replay. Όχι. Ήταν καθαρή η φάση. Εδώ βάζει το χέρι του προσπαθώντας να κλέψει την μπάλα. Απλό φάουλ. Ο Van der Wurst αποσύρεται. Μαράιαν Φέρφερ στη θέση του. 58-60 το σκορ. 44 δευτερόλεπτα. 21 για την Ολλανδική επίθεση. Σπανούλη σε πρώτο πλάνο ζητάει πίεση. Τώρα δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλο φάουλ βέβαια. Χρειάζεται προσοχή για να μην τους στείλουμε στις βολές. Ο Κλουφ παίρνει την επαναφορά. Κλέβει όμως ο Μωραΐτης. Μωραΐτης προστατεύει ωραία την μπάλα. Με ταμπλό τελειώνει τη φάση άστοχα. Κουζέλογλου έρχεται ως τρέιλερ. Επιθετικό rebound και καλάθι από τον Γιάννη Κουζέλογλου. Υποστηρίξαμε καλά αυτή τη φάση με επιθετικό rebound για το 58-62. Πάλι πρόβλημα στο ρολόι. Σταματάει το παιχνίδι. Η Ελλάδα στο συν 4. Θα έχουμε αρκετά δευτερόλεπτα και για δική μας επίθεση. Εκμεταλλεύεται τη διακοπή ο Σπανούλης. Δείχνει κάτι στο πινακάκι του. Καλεί τους Έλληνες διεθνείς δίπλα του. Οι διαιτητές θα διορθώσουν το χρόνο. Πηγαίνοντας το άμεσο replay. 58-62 ευκαιρία να δούμε του σκόρερ για την ελληνική ομάδα. Ο Τολιόπουλος Μακράν πρώτος με 24 πόντους. Είπαμε έχει και 7 assist. Με πολύ καλή στατιστική. 4 βολές, 4-7 τρίποντα, 4-6 δίποντα. Στους 10 είναι ο Μωραΐτης, στους 9 ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Και νωρίτερα, κοιτάξτε, προστατεύει την μπάλα, τελειώνει με ταμπλό αστοχή. Δεν μπορεί ο Λούτζης, αλλά ακολουθεί και υποστηρίζει τη φάση ο Κουζέλογλου για το καλάθι. Οι διαιτητές θα ζητήσουν άλλη κάμερα για να δουν ακριβώς το χρόνο που έμενε μετά το καλάθι του Κουζέλογλου. Για την Ολλανδία, πρώτο σκόρερ είναι ο Κράκ με 10, 8 έχει ο Φαν Μπρι, 9 ο Van der Wurst. Wat is je naam? Timo. Timo. Hey, een applaus voor Timo. En gefeliciteerd met je Samsung Galaxy S24. Alsjeblieft. Οι διαιτητές δυσκολεύονται να δουν το χρόνο. Δεν τους βοηθάει και ο σκηνοθέτης. Έχει παγώσει δύο φορές σε λάθος σημείο τη φάση. Αυτό, εδώ θέλουν να δουν οι διαιτητές από άλλη κάμερα το χρόνο. Αν δεν βλέπουν στο πάνω μέρος της οθόνης οι δείχνες. Ένα
gehad van de wedstrijd. Nou, dat is dan wel een goede dag. Alright. En ik ga ondertussen snel weer naar beneden, sorry. Jullie waren net nog zo blij. Deze, maar nu. Στη Χάκη είμαστε. Θα αποδοθεί η δικαιοσύνη που θα πάει. Συνήθως τα άμεσα replay αποδίδουν δικαιοσύνη. Λοιπόν, εξηγήσεις από τους διαιτητές, πάντα για τον χρόνο. Αλλαγή για την εθνική μας και ντεμπούτο. Ντεμπούτο για τον Βαγγέλη Ζούγρη. Βάπτισμα του πυρός στην εθνική ομάδα. Ο μεταλλιούχος με την εθνική νέων. 20 χρόνια πριν από αυτόν υπήρξε το βάπτισμα του πυρός του Σπανούλη από τον Παναγιώτη Γιαννάκη τώρα. Τον είχε παίκτη ο Γιαννάκη στο Μαρούς το Σπανούλη. Το Ζούγρη τον έχει παίκτη ο Σπανούλη στο Περιστέρι και τον ρίχνει στη φωτιά. 58-62 για την τελευταία άμυνα. Της τρίτης περίοδου λογικά. Κλουφ με το Ματζούκα. Κλουφ βλέπει το ρολόι. Τώρα ανεβαίνει ο Σάφτεναν. Πάει αντίθετα το screen. Άλλαξε. Ο Ζούγκρης πήγε πάνω του. Βρήκαν τρίποντο από τη γωνία. Άστοχο. Ο Ζούγκρης θα γυρίσει. Θα κλείσει και θα πάρει και το πρώτο του rebound με την εθνική ομάδα. Για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος με συν 4. Αμυνθήκαμε σωστά. Δεν προλάβαμε να εκτελέσουμε στη συνέχεια. Δεν πειράζει. Συν 4 και πάμε για την τελευταία περίοδο μετά τις διαφημίσεις. Νέο Volkswagen T-Cross. Έμπνευση που ακολουθεί τη ζωή. Volkswagen. Σήμερα ελευθερία σημαίνει περισσότερες επιλογές. Με την κάρτα Dual από την Εθνική Τράπεζα επιλέγεις εσύ. Για πρώτη φορά, μία κάρτα που έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς είτε ως χρεωστική είτε ως πιστωτική. Ελεύθερα. Κάρτα Dual. Και κάθε φορά έχεις την επιλογή. Χρεωστική ή πιστωτική. Και επιπλέον, κερδίζεις πόντους με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η δύναμη να ξεπερνάς κάθε εμπόδιο. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Empower Forward. Μια πρωτοβουλία της Τίχημαν με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Οικονομία, επιδόσεις, χώροι, ασφάλεια. Τέσσερις λέξεις που χωράνε σε δύο. SEAT Arona. Τώρα έτοιμο παράδοτο με 18.990 ευρώ. Είναι εδώ ο Cowboy. Πάλι μας πήγε ταμείο, Cowboy. Τώρα με το Πάμε Στοίχημα Tipsters παίζεις στην κοινότητα των κορυφαίων και δείχνεις τι παίχτης είσαι. Μπαίνεις στο Pub Store App, παίρνεις tips από τους καλύτερους, ανεβάζεις τα στοιχήματά σου και διεκδικείς απίθανα δώρα. Πάμε Στοίχημα Tipsters στα καταστήματα OPAP. Εδώ παίζουμε μαζί για την κορυφή. Με την καλύτερη επιθετική της επίδοσης στο τρίτο δεκάλεπτο η εθνική μας έχει προσπεράσει με 4-58-62, 12-16 επιμέρους σκορ πρώτης περιόδου. 27-16 επιμέρους σκορ δεύτερης, 19-30 επιμέρους σκορ τρίτης. Πετύχαμε 30 πόντους προεξάρχοντας του Τολιόπουλου με 24, έχει και 7 ασίστ. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, Φανμπρί. Φράνκε με τον Καλαϊτζάκη που έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Φράνκε με ταμπλό, καλάθι και φάουλ μάλιστα. 60-62 και μία βολή για τον Γιάννη Φράνκε από αυτήν εδώ τη φάση. Η κάκωση στο γόνατο του Κώστα Αντετοκούμπο. Η ενοχλήση στον προσαγωγό του Παπαγιάννη που δεν είναι 100% έτοιμος. Υποχρέωσε στο τέλος τρεις περιόδου το Βασίλη Σπανούλη να κοιτάξει μέχρι την άκρη του πάγκου και έριξε στο παιχνίδι στο 5 το Ζούγρη και με αυτόν έχει αρχίσει η εθνική μας
και το τέταρτο δεκάλεπτο. Εδώ ο Ζούγκρης δίνει σκρίνη στον Τολιόπουλο. Βγαίνει ο Καλαϊτζάκης, θα πάρει την μπάλα τον Τολιόπουλο. Ξανά Τολιόπουλος. Ανεβαίνει και πάλι ο Ζούγκρης. Ένα βήμα στο πλάι. Τολιόπουλος για τρεις. Τώρα είναι άστοχος. Ο Καλαϊτζάκης για το rebound, όμως αυτός θα βγάλει την μπάλα. Έχω την επίθεση. Κατοχή για την Ολλανδία με σκορ 61-62 μετά το έμεσο τρίποντο του Γιάννικ Φράνκε. Επανέφεραν οι Ολλανδοί με τον Βέρβερς. Ο Βαν Μπρί για τον Κλούφ και φάουλ του Λούτζι. Ο Ζούγκρης στο μαρκάρισμα του Σάφτεναρ. Ο Κουζέλογλου στο Βαν Μπρί. Ο Καλαϊτζάκης με τον Φράνκε. Ο Λούτζης με τον Κλούφ. Παίζει ένας εναντίον ενός αυτός. Κλείνεται, πασάρει τελικά στο Σάφτεναρ. Αυτός για τον Φαν Μπρί που πάει από την baseline. Με κακές προϋποθέσεις στο σουτ. Rebound από ποιον, από τον Κλούφ με αρκετή δόση τύχης. Και νέα ευκαιρία των Ολλανδών για να προσπεράσουν. 61-62. Φράνκε. Σκριν του Κλούφ. Μένει ο Κουζέλογλου πάνω του. Φάουλ προσγείωσης λένε οι διαιτητές. Τρεις βολές για το Φράνκε. Έμεινα όρθιος λέει ο Κουζέλογλου. Εδώ η προσποίηση του Φράνκε που κερδίζει έξυπνα το φάουλ από τον Κουζέλογλου για τρεις βολές. Απρόσεκτος σε αυτή τη φάση ο Γιάννης Κουζέλογλου. Ισοφαρίζει ο Φράνκε. 62 όλα. Έξω η δεύτερη. 8 και 49 για το τέλος. Μόνο με τους πόντους του Φράνκε από το 58-62 και τώρα στο 63-62 η Ολλανδία ξαναπερνάει μπροστά. Τολιόπουλος δίνει σκρίνο Ζούγκρης. Ο Φράνκε πάνω του. Κουζέλογλου χέρι-χέρι για το Λούτζι. Ανεβαίνει ο Ζούγκρης για να δώσει πάλι σκρίν. Στείνουμε μακριά το πικερόλ. Λούτζης πάλι συνεργάζεται με το Ζούγκρη. Αδύνατη πλευρά. Δεν υποδέχτηκε καλά την μπάλα ο Καλαϊτζάκης. Την πιάνει, εκτελεί στο σίδερο. Rebound του Κλούφ. Η Ολλανδία τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Ο Κλούφ κρατάει την κατοχή, περιμένει και τους υπόλοιπους. Ο Φαν Μπρί για το Φράνκε. Αυτός με το Ζούγκρη. Θέλει να περάσει, πασάρει στο Φαν Μπρί. Από τον κεντρικό διάδρομο, Σάφτεναρ η προσποίηση, πάει κοντά με το ένα χέρι, εκτελεί αστοχή. Ο Κουζέλογλου για το rebound. Το Λιόπουλος περνάει το κέντρο. Λούτζης για τον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης από την baseline. Πέρασε. Μαζεύει ο Ζούγκρης. Κλείνεται. Ανάποδο lay-up. Φάουλ. Δύο βολές. Και ετοιμάζουμε αλλαγές γιατί το σχήμα μας δεν είναι ορθόδοξο. Η πεντάδα μας τώρα έχει παίκτες που δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί ούτε σε προπόνηση. Λογικά ακόμα και στα προπονητικά διπλά σε άλλες πεντάδες παίζουν. Συνεπώς χρειαζόμαστε ένα καθαρό τριάρι τώρα και ετοιμάζεται, θα περάσει το παιχνίδι σε πρώτη ευκαιρία ο Χαραλαμπόπουλος. Η μπάλα να πηδά, φεύγει εκτός στην πρώτη βολή του Ζούγκρη, μένει το 63-62. Ο μικρός έχει δεύτερη ευκαιρία. 7 και 51. Ολλανδία-Ελλάδα 63-62. Έξω και η δεύτερη, ο Κλούφ για το rebound. Θα περιμένει για την αλλαγή ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Φράνκε δεν μπορεί να περάσει από την baseline τον Τολιόπουλο. Ο Κλούφ για τον Φέρβερς. Ο Καλαϊτζάκης είναι κοντά του. Φράνκε στη λήξη του χρόνου. Ένα άστοχο των τριών πόντων. Σάφτεναρ για το επιθετικό rebound. Πήραν κι άλλο rebound. Ο Φέρβερς στη γωνία. Τώρα προσπαθεί να τον κλείσει ο Κουζέλογλου. Ο Φαν Μπρί από την άλλη γωνία. Άστοχος του τριών πόντων. Νέο rebound του Σάφτεναρ. Κλούφ, Φέρβερς, Σάφτεναρ με τον Καλαϊτζάκη να του κάνει το φάουλ στο μισμάτ. Σωστό.
Σωστό φάουλ και τώρα η αλλαγή. Ο Χαραλαμπόπλος καταρχάς και δευτερευόντως ο Παπαγιάννης. Ψηλώνουμε το σχήμα, έχουμε χάσει τα rebound. 7 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Ζούγρης αποσύρεται, το ίδιο και ο Κουζέλογλου. Αυτό το φάουλ που δώσαμε στο mismatch ήταν το τέταρτο ομαδικό. Δεν έχουμε πολυτέλεια για άλλο φάουλ χωρίς να στείλουμε στη γραμμή τους Ολλανδούς. Επαναφορά για τον Φανμπρί. Βέρβερς με τον Τολιόπουλο, δεν μπορεί να τον περάσει. Πίκε ρολ. Φράνκε με τον Χαραλαμπόπουλο. Αυτός περνάει, αλλά ο Παπαγιάννης έρχεται από πίσω και τον σταματάει καθαρά. Αφήνουμε 5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Εδώ ο Παπαγιάννης. Περνάει ο Φράνκε από τον Χαραλαμπόπουλο, δείχνει τον μπόι του ο Παπαγιάννης. Του λέει όχι αυτή τη φορά. 63-62. Φέρβερ στην επαναφορά. Με το ένα χέρι δεν μπορεί να σκοράρει ο Φανμπρί. Καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου, μαζεύει ο Τολιόπουλος. Σκριν του Παπαγιάννη, Τολιόπουλος, δίστασε για τρεις. Άλλη μια φορά οι δυο τους στο πλάι τώρα. Πέρασε ο Τολιόπουλος, έγινε φάουλ, δεν σφυρίζεται. Αστοχή ο Τολιόπουλος, μαζεύουν οι Ολλανδοί. Κλουφ. Θα σταθεί, αλλά δεν θα εκτελέσει, θα το κάνει ο Φανμπρί. Η μπάλα στο σίδερο, εύκολα ψηλότερα από όλους. Ο Λούτζης κερδίζει και το φάουλ από τον Βέρβερς. Δεύτερο ομαδικό της Ολλανδίας. 6,5 λεπτά για το τέλος. Το Μωραΐτη ετοιμάζει ο Σπανούλης. Κοιτάξτε, βάζουν σε κάθε ευκαιρία τα χέρια τους πάνω στην μπάλα. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Ο Κράχ επιστρέφει στη θέση του Φανμπρί. Κράχ και Σάφτεναρ στη γραμμή των ψηλών τώρα για τους Ολλανδούς. Ο Μωραΐτης με τον Τολιόπουλο, τον Καλαϊτζάκη, τον Χαραλαμπόπουλο και τον Παπαγιάννη στην ελληνική πεντάδα. Μωραΐτης. Θα ανέβει ο Τολιόπουλος. Θα τον βοηθήσει με screen ο Χαραλαμπόπουλος. Θα αλλάξει πλευρά. Μωραΐτης. Για τον Χαραλαμπόπουλο που κόβει. Πασάρι στον Καλαϊτζάκη, ανάποδο λέει, πάει στο χώλα. Υπάρχει αντικανονικό διώξιμο, ασφαλώς. Μετράει το καλάθι. Μπροστά η Ελλάδα. 63-64. Το είδε ο Ιταλός πρώτος διαιτητής αναμέτρησης. Ας διαμαρτύρεται η νεαρά κυρία. 63-64. 6 λεπτά ακόμα για το τέλος. Βέρβερς. Έμεινε μόνος του πίσω από το σκριν και σουτάρει για τρεις. 66-64. Ο Παπαγιάννης έμεινε δύο μέτρα πίσω. Του έδωσε το σούτ η Ελλάδα. Ο Ολλανδός playmaker ευστόχησε από το καλή λιοντάρια και πάλι μπροστά στο σκορ. 5,5 λεπτά για το τέλος. Ο Παπαγιάννης αποδέχτησε την μπάλα στην επαναφορά του Μωραΐτη. Ο Τολιόπουλος από το πλάι ξεκινάει την ελληνική επίθεση. Τολιόπουλος, Μωραΐτης από τις 45 μοίρες. Άστοχος σου τριών πόντων. Ο Κράκ στο μακρινό rebound. Αφήνει για το Βέρβερς. Αυτός θα του ξαναδώσει την μπάλα. Θα πάρουν σου τριών πόντων. Άργησε ο Παπαγιάννης. Ο Μωραΐτης ευτυχώς για το rebound μετά το άστοχο σουτ του Γιάννικ Κράκ. Μωραΐτης. Δεν μπορεί να περάσει, πέφτοντας ανάποδο λέει απελπιστικά άστοχο, Φράνκε. Εδώ δεν ήταν μια καλή επιλογή, οργανώνεται όμως η ελληνική άμυνα. Φέρβερς, έβαλε το προηγούμενο, θα βάλει και αυτό, όχι. Η μπάλα για την Ελλάδα. Time out καλή ο Σπανούλης, δεν παίζουμε καλά στα τελευταία δύο λεπτά. Time out για οδηγίες, σε ένα λεπτό επιστρέφουμε σε απευθείας μετάδοση. Ο τεχνολογικός κολοσσός QJ Motor βγαίνει μπροστά και τα δεδομένα αλλάζουν. Ακολουθείς ή μένεις πίσω? Θα μπορούσα παρακαλώ να έχω μία... Kaiser. Παρακαλώ. Τώρα μάλιστα. Είναι ωραίο όταν έχουμε κάποιες σταθερές αξίες. Πήρα ή Kaiser. Oh. Oh, off the mic.
4 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ολλανδία 66, Ελλάδα 64, η κατοχή είναι για την εθνική μας. Μετά το time out. Ο Κράκ έχει 10 πόντους για την Ολλανδία, ο Φράκε 9, ο Σάχτεναρ 8, ο Βέρβερς 8, ο Τζεχέζη 7, ο Φανμπρί 8, ο Βαντεβούρστ 9. Έχουν μόνο έναν με διψήφιο αριθμό πόντων, αλλά παίρνουν πολλούς πόντους, αρκετούς μάλλον πόντους από πολλούς παίκτες. Εμείς έχουμε τον Τολιόπλο στους 24, ο Μωραΐτης είναι επίσης διψήφιος με 10, 9 ο Καλαϊτζάκης, 8 ο Χαραλαμπόπουλος. 4 και 52 λοιπόν για το τέλος. Η ελληνική πεντάδα Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλαϊτζάκης, Χαραλαμπόπουλος και Παπαγιάννης. Για τους Ολλανδούς ο Φράνκε, ο Βέρβερς, ο Κλούφ, ο Σάφτεναρ και ο Κράκ. Ο Μωραΐτης για την επαναφορά. Αλλάζει με τον Καλαϊτζάκη. Μωραΐτης περνάει το κέντρο. Ανεβαίνει ο Χαραλαμπόπουλος για να δώσει το screen. Ο Κλούφ μένει μπροστά του. Ο Τολιόπουλος με το Φράνκε. Χαραλαμπόπουλος με το Βέρβερς. Έχει πλεονέκτημα. Τον πάει χαμηλά. Double team. Λάθος πάσα του Χαραλαμπόπουλου. Κλέβει ο Σάφτεναρ. Βέρβερς πάει για το κλέψιμο. Καλαϊτζάκης σπρώχνει την μπάλα έξω για την Ελλάδα. Από τα πόδια του Παπαγιάννη λένε οι διαιτητές. Εδώ ένα challenge χρειαζόταν. Το κάνει ο Σπανούλης βεβαίως, γιατί δεν είμαστε σίγουροι για το ποιος έβγαλε την μπάλα. Έχει ζητήσει ή μήπως όχι. Έχει ζητήσει challenge. Οι διαιτητές καθυστερούν, δείχνουν μόνο αλλαγή. Υπάρχει ή δεν υπάρχει challenge. Όχι. Η μπάλα για την Ολλανδία. Χωρίς challenge. Επανέφεραν. Βαντεβούρς που γύρισε στο μάτς. Πήρε το screen στο πόδι του Παπαγιάννη μπάλα από τα 5 στα 14 τα δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Club. 66-64, 4 και 14 για το τέλος. Νέα επαναφορά, Βαντεβούρστ. Κράκ. Φράνκε, όχι. Ο Κράκ κράτησε την μπάλα, ούτε τώρα μπορεί να δώσει στον Φράνκε. Την πήρε ο Κλούφ. Αυτός θα εκδηλώσει την επίθεση. Κλούφ με τον Παπαγιάννη. Κλούφ πέφτοντας, δεν υπάρχει τίποτα. Έχει τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης. Φοβήθηκε τον Παπαγιάννη, ο Κλούφ αστόχησε, αλλά έτσι κι αλλιώς είχε τελειώσει ο χρόνος της επίθεσης. Βγήκε η ελληνική άμυνα. Τελευταίο τετράλεπτο. Ο Τολιόπουλος θα κατεβάσει τώρα την μπάλα, πάει στο 2, ο Μωραΐτης, στο 3, ο Καλαϊτζάκης, 4, ο Χαραλαμπόπουλος, 5, ο Παπαγιάννης. Τολιόπουλος, αλλαγή κατεύθυνσης, αλλάζει με τον Χαραλαμπόπουλο. Τολιόπουλος περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο. Τολιόπουλος με το ένα χέρι αστοχής, πρόκνει όμως την μπάλα στο Ολλανδικό καλάθι ο Παπαγιάννης. 66-66, στα ίσα, 3,5 λεπτά, ένα νέο μάτς. Βαντεβούρστ, μετά την αλλαγή ο Παπαγιάννης κοντά του. Θέλει να τον περάσει. Βαντεβούρστ κλείνεται, σταματάει την τρίπλα. Σάφτεναρ, dub team, αλλά γυρίζει ανάποδα, ξεγελάει τους Έλληνες παίκτες και σκοράρει. Με μεγάλη εμπειρία ο Σάφτεναρ στα 38 του. 68-66. Τολιόπουλος. Σκριν του Παπαγιάννη, διαδοχικά τα σκριν. Τολιόπουλος στο πλάι. Μωραΐτης, Παπαγιάννης. Ξανά ο Τολιόπουλος. Τολιόπουλος, Μωραΐτης, αφύλακτος για τρεις, ναι! Και προσπέρασμα για την Ελλάδα από το τρίποντο του Δημήτρη Μωραΐτη. 68-69, έχει δρόμο όμως το μάτς. 2 και 50 ακόμη. Μια άμυνα να βγει. Πάλι πικερόλα αυτή, ο Παπαγιάννης στον playmaker. Βαντεβούρστ με τον Παπαγιάννη. Πάει χαμηλά, τον σταματάει ο Παπαγιάννης. Big Papa και ευνηδιασμός, 3-2. Δεν βιάζεται ο Μωραΐτης, δεν ρισκάρει. Περιμένει και τον Παπαγιάννη να έρθει στο μπροστινό μέρος του γηπέδου.
Θα του δώσει την μπάλα, θα γίνει και πάλι παραλήφτης. Αντίθετα από το screen. Μωραΐτης πάει για το lay-up. Φάουλ από το Σάφτεναρ, δύο βολές. Διάβασε ωραία την άμυνα. Έπαιξε με τον ψηλό, πήρε το φάουλ. Με το σώμα, λέει ο Ματσόνη στον προπονητή, τον Ισραηλινό της Ολλανδίας. Του εξηγεί τη φάση. Και time out από τους Ολλανδούς. Άλλη μία μικρή διακοπή και για μας, για να πάρουμε μια ανάσα και να επιστρέψουμε με τις βολές του Δημήτρη Μωραΐτη σε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κοιτάς? Για το ρεύμα, τα τιμολόγια. Ποιο χρώμα να επιλέξουμε? Α, καλά. Εμείς πάντως βάλαμε τον μπλε. Μπλε, ωραίο χρώμα, πάει με όλα. Εγώ δεν ήξερα τι να κάνω και βάλαμε το πράσινο. Το διαβάζατε, κύριε. Και το κίτρινο τι είναι? Κειμενόμενο, πάνω κάτω. Όχι κάτω, πάνω πάω. Ναι, οκ, okay, εγώ που να πάω. Εσείς, κύριε, να πάτε στην Πρωτέργεια. Έκτος όροφος. Αν σε έχει μπερδέψει η συζήτηση για τα τιμολόγια ρεύματος, έλα στην Πρωτέργεια. Γιατί τώρα, με τα νέα προγράμματα Πρωτέργεια της οικογένειας Value, βρίσκεις ξεκάθαρες και συμφέρουσες λύσεις για κάθε ανάγκη. Πρωτέργεια, το μέλλον της ενέργειας. Τραυματίστηκε ο Αντετοκούμπο. Δεν μπόρεσε να παίξει λόγω ενοχλήσεων στην ομοπλάτη ο Νας Μητρουλόμ. Ο Ζούγλης πήρε απλώς το βάπτισμα του πυρός. Παίξαμε το μάτς ουσιαστικά και το παίζουμε το μάτς με 9 παίκτες απέναντι σε μια ομάδα που διψάει για την νίκη στο δικό της γήπεδο, με τον Τολιόπουλο πρώτο σκόρερ με 24 και το Μωραΐτη καθοριστικό στις τελευταίες φάσεις με 13. Να έχει το δικαίωμα τώρα και για δύο βολές. Η Ελλάδα με διακυμάνσεις στην απόδοσή της έχει καλύψει διαφορά 13 πόντων. Έχει επιστρέψει, έχει προσπεράσει, έχει βρεθεί και πάλι πίσω στο σκορ και τώρα προηγείται με βραχία κεφαλή ενός 68-69. 2,5 λεπτά για το τέλος, 2 και 24 για την ακρίβεια και το Μωραΐτη να έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μέχρι στιγμής έχει 4 στις 4. Χάνει την πέμπτη. Μένει στους 13, μένουμε στους 69. Δημήτρης Μωραΐτης. Θα βάλει την δεύτερη, 68-70. Βαντεβούρστ πήρε σκριν. Μπροστά του ο Τολιόπουλος. Ανεβαίνει πάλι ο Σάφτεναρ. Άλλη μια φορά το πήκε ρόλο η Ολλανδή. Βαντεβούρστ. Φαν Μπρι. Βαντεβούρστ με τον Παπαγιάννη. Βαντεβούρστ πάει κοντά στο καλάθι. Γυρίζει, κλείνεται. Σάφτεναρ θα κοπεί από τον Παπαγιάννη, αλλά με φάουλ λένε οι διαιτητές. 0,2. 2 δέκατα έμεναν για το τέλος της Ολλανδικής επίθεσης. Έχουν βολές. Ακριβώς 2 λεπτά. Πριν από το τέλος. Εδώ, αν έκανε φάουλ, ο Χαραλαμπόπουλος με την κίνηση του χεριού του. Όχι ο Παπαγιάννης, ούτε με τα χέρια, ούτε με το σώμα. Έχω την εντύπωση, τέλος πάντων, λεπτομέρειες είναι αυτά. Η απόφαση των διαιτητών δεν αλλάζει. 2 λεπτά ακόμη. Οι διαιτητές συνεννοούνται απλώς για το ποιος από τους δύο παίκτες χρεώθηκε το φάουλ. Γι' αυτό και η μίνι σύσκεψη. Παραλαμπόπουλος είναι στα 3. Ο Παπαγιάννης είναι στα 2. Μάλλον άλλος είναι ο λόγος της διακοπής και όχι το ποιος έκανε το φάουλ. Εάν δεν είναι το ποιος έκανε το φάουλ, ενδέχεται να είναι ο χρόνος. Αν είχε λήξει ο χρόνος, αλλά εγώ είδα με την άκρη του ματιού μου ότι έμεναν 2 δέκατα όταν σφυρίχθηκε το φάουλ.
Οι διαιτητές απλώς εξήγησαν ότι δεν υπήρχε παράβαση στην εκτέλεση για το τράβηγμα από κάποιο παίκτη της Στεφάνης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να εξήγησε στον προπονητή της Ολλανδίας ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης. Με τούτα και με εκείνα, ο Σάφτεναρ με τις δύο βολές ισοφάρισε και πάλι το παιχνίδι. Στους 70 πόντους και 2 λεπτά για το τέλος. Μωραΐτης. 5 δευτερόλεπτα, Μωραΐτης ένα βήμα στο πλάι, εκτελεί, είναι άστοχος. Ο Παπαγιάννης ανανεώνει την ελληνική επίθεση. Το Λιόπουλος και πάλι για τρεις, άστοχος. Τώρα παίρνουν το rebound οι Ολλανδοί. Χάσαμε δύο ευκαιρίες εδώ, διαδοχικά. 70-70. Παν Βούρστ. Κλουφ. Σαφτενάρ σε μισμάτς. Φάουλ. Βολές. Στα 73 δευτερόλεπτα. Εδώ. Έπαιξαν και πάλι με το Σαφτενάρ. Δεν μπορεί να κλείσει εύκολα ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Φαν Μπρίταρ στη γωνία θα περίμενε πάσα για τρίποντο. Τους ξαναστείλαμε στις βολές. Ο Καλαϊτζάκης φεύγει, ο Ρογκαβόπουλος επιστρέφει. 73 δευτερόλεπτα. Ισοπαλία στους 70, αλλά έχουν βολές. Έξω η πρώτη. Σαφτενάρ βάζει τη δεύτερη. Έχει καλέσει time out ο Βασίλης Πανούλης. Διαφημίσεις και ερχόμαστε για τα τελευταία συναρπαστικά και συγκλονιστικά και καθοριστικά 73 δευτερόλεπτα. Έρχεται μια ανάσα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1 με 3 Μαρτίου. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ. The Game. Το παιχνίδι ξεκινά από εδώ και παίζεται μόνο στην ΕΡΤ. Μία εκπομπή γεμάτη μπάσκετ. Μία ανάσα πριν από κάθε αγώνα της Basket League με καλεσμένους στο στούντιο, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις και όλα όσα γυρίζουν γύρω από την πορτοκαλί μπάλα. The Game με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Το παιχνίδι είναι στην κόψη του ξηραφιού. Η μπάλα είναι για την εθνική μας ομάδα. Η Ολλανδία προηγείται με έναν πόντο 71-70. Μένουν 73 δευτερόλεπτα. Χοντρικά τρεις επιθέσεις 24 δευτερολέπτων. Όμως είμαστε στις λεγόμενες ειδικές καταστάσεις. Το παιχνίδι λογικά θα σταματήσει αρκετές φορές. Πιθανότατα με φάουλ. Άρα θα αλλάξει η σειρά των επιθέσεων, αλλά εάν πάμε με λογική 24, δύο επιθέσεις 24 εμείς, μία αυτή. 73 δευτερόλεπτα για το τέλος. 71-70. Μωραΐτης Τολιόπουλος που έχει 24 πόντους αλλά αρκετά λεπτά να σκοράρει. Ρογκαβόπουλος, Χαραλαμπόπουλος και Παπαγιάννης. Σκριν του Ρογκαβόπουλου. Ο Τολιόπουλος αλλάζει πλευρά. Χαραλαμπόπουλος για το Μωραΐτη. Ανεβαίνει ο Παπαγιάννης. Πλάγι ο πικερόλ. Μωραΐτης, επιθετικό φάουλ δίνει ο διαιτητής στον Παπαγιάννη. Στο πλάι. Αλλάζει η σειρά των κατοχών τώρα. Εδώ είναι η φάση. Ασχολίαστο. 71-70. Πρέπει να βγει η άμυνα τώρα. Van de Wurst. Με το Χαραλαμπόπουλο. Στα 10 δευτερόλεπτα για την Ολλανδική επίθεση. Οι σταυρωτές. Με το Χαραλαμπόπουλο σταματάει την τρίπλα. Βήματα, αλλαγή κατοχής. Οι άλλοι δύο απλώς κοιτούν τη φάση. Ο έμπειρος Ματσόνι όμως, έστω με καθυστέρηση, δίνει την παράβαση. 38 δευτερόλεπτα.
Μια ολόκληρη επίθεση για μας. Θα έχουν χρόνο και οι Ολλανδοί. Οι οδηγίες του Σπανούλη 71-70. Σε μια λεπτή κλωστή κρέμεται η τύχη του μάτς. Ο Τολιόπουλος περνάει το σλάλομ μέχρι το lay-up. Τολιόπουλος στους 26, Ελλάδα στους 72. Time out τώρα της Ολλανδικής ομάδας στα 29,5 και μάλιστα διπλό το όφελος και καλάθι και μάλλον τριπλό και καλάθι και προσπέρασμα και νέα επίθεση μετά τη δική τους αν παίξουν για 24 δευτερόλεπτα η φάση με τον Τολιόπουλο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έρχεται μια ανάσα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1 με 3 Μαρτίου αποκλειστικά στην ΕΡΤ. Όλος ο κόσμος των σπορ είναι μαζί σας καθημερινά. Ζήστε όλα τα αθλητικά γεγονότα, τα νέα ρεκόρ, τις συγκλονιστικές φάσεις δεκάδων σπορ, πρώτοι εδώ. Ο κόσμος των σπορ. Δευτέρα με Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι, αποκλειστικά στην ΕΡΤ3. Σε απευθείας μετάδοση και πάλι 29,5 δευτερόλεπτα. Θα μας βγει η ψυχή σε αυτό το μάτς. Έχει συμβεί και άλλες φορές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Το Λιόπουλος με το lay-up νωρίτερα έχει βάλει και πάλι μπροστά την Ελλάδα με βραχία κεφαλή ενός πόντου 71-72. Να δούμε τι επιλέγουν οι Ολλανδοί. Μωραΐτης Λούτζης για την άμυνα. Τολιόπουλος Χαραλαμπόπουλος Παπαγιάννης πεντάδα μας. Παίζουν από την baseline. Παίζουν για τα 24 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε φάουλ. Θέλουμε μια καθαρή άμυνα. 71-72. Επανέφερε η Ολλανδία. Φράνκε. Ο Τολιόπουλος είναι μπροστά του. Τον περιμένει στο κέντρο. Φράνκε. Φράνκε. Αλλάζει με τον Σάφτεναρ. Άργησε ο Παπαγιάννης. Σίδερο. Rebound από τον Βάντερβουστ. Πάσα έξω. Deflection από τον Μωραΐτη. Κλέβει ο Λούτζης. Ολοκληρώνει ο Μωραΐτης. Πάσα ευθυνδιασμού. Χαραλαμπόπουλος. Κάρφωση αγόρι μου. Ναι. Ναι. 71-74. 3,5 δευτερόλεπτα. Φάουλ, σωστό, του Λούτζη χαμηλά, βολές. Είμαστε στο συν 3, 1,3 για το τέλος. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, με σπουδαία εμφάνιση και την Παρασκευή, καρφώνει για να δώσει τη νίκη. Δεν έχει τελειώσει το μάτς, λογικά για να δώσει τη νίκη στην εθνική ομάδα μετά την καταπληκτική άμυνα που παίξαμε στην τελευταία Ολλανδική επίθεση. 71-74. Πανηγυρίζουν οι Έλληνες, αλλά ας περιμένουμε 1,3 ακόμη στο ρολόι. 1 δευτερόλεπτο και 3 δέκατα. Ο Κλουφ στη γραμμή για τις βολές. Λογικά θα αστοχίσει στη δεύτερη, θέλουμε το rebound. Και έχουμε τρεις ψηλούς τώρα, και Χαραλαμπόπουλο και Κουζέλογλου και Παπαγιάννη. Βάζει την πρώτη, 72-74. Συνεννοείται με τον Βαντερβούστ για να χάσει τη δεύτερη. Αυτό ζήτησε και ο προπονητής τους. Ο τρόπος που θα τη χάσει και αν θα πάρουν το rebound μετράει. Και 1,3 που μένει δεν είναι πολύς χρόνος. Αλλά ας πάρουμε το rebound. Ο Κλουφ αστοχή. Rebound του Κουζέλογλου. Τέλος η Ελλάδα παίρνει τη νίκη. Έστω με αυτό τον δύσκολο τρόπο. Την ψυχοφτώρο αυτή τη διαδικασία. 72-74. Κάνει το 2-2. Και προχωράει. Ουσιαστικά προχωράει. Ουσιαστικά προκρίνεται στο Ευρωμπάσκετ του 25. Τυπικά τον ερχόμενο Νοέμβριο. Οι πελαργοί πανηγυρίζουν στις κερκίδες. Ο Σπανούλης και η εθνική μας κάνουν το 2-2. Η εθνική έχει ξαναβρει την ψυχή της. Στην άκρη του πάγκου της είναι ένας από τους καλύτερους που έπαιξαν το παιχνίδι στη Γυραιά Ήπειρο. Παλιότερα ειστριλατούσε τους συμπαίκτες του και η ομάδα μας έφτανε στις ψηλότερες κορφές της Ευρώπης και του κόσμου. Τώρα στα 42 του ο Kill Bill εμπνέει και καθοδηγεί τους επιγόνους του για τα ωραία, τα μεγάλα και τα καλύτερα που πιστεύουμε ότι θα έρθουν.
με την ίδια αφοσίωση που είχε ως παίκτης τώρα ως προπονητής. Προσπαθεί να χτίσει βήμα-βήμα κόντρα σε πολλές δυσκολίες. Λιθαράκι τη νέα εθνική που θα παλέψει τον Ιούλιο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση του 24 και όχι το παράθυρο της FIBA, ούτε αυτό ούτε του Νοεμβρίου. Η μεγάλη πρόκληση είναι το προολυμπιακό και η πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες πολύ δυνατά φοράνζουν το Ελλάς-Ελλάς και θα πάνε και στους πελαργούς. Με βάση την άμυνα και σήμερα και με την προσδοκία να δημιουργηθεί ένα σύνολο ικανό να επαναλάβει τους τριάμβους της δεκαετίας του 2000. Ο Σπανούλης άλλωστε πριν από 20 χρόνια πήρε το βάπτισμα του πυρός στην Ανδρών όταν τον έριξε στα βαθιά μαζί με άλλα νέα παιδιά ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Σε αυτά τα μπασκετικά νάματα έχει γαλουχηθεί, έχει ανδρωθεί. Και είναι λογικό στα ίδια βήματα να θέλει να βαδίσει. Μακάρι που το ευχόμαστε ολόψυχα να έχει και τις επιτυχίες που είχε ο Δράκος. Όλοι μας ήμασταν πάντα, είμαστε πάντα. Πάντα δίπλα, πάντα μαζί με την εθνική. Με την ίδια αγάπη και την ίδια στήριξη στα εύκολα και πολύ περισσότερο στα δύσκολα. Όπως απόψε. Χωρίς πολλούς βασικούς παίκτες, με τον Αντετοκούμπο να τραυματίζεται, με τον Παπαγιάννη να σφίγγει τα δόντια και να παίζει με ενοχλήσεις, με τον Ζούγρι απλώς να παίρνει το βάπτισμα του πυρός και ουσιαστικά με 9 παίκτες να κερδίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι απέναντι στα λεγόμενα πορτοκαλί λιοντάρια, απέναντι στους Ολλανδούς που ήθελαν, είχαν μεγάλο κίνητρο, διψούσαν για να πάρουν την νίκη απέναντι στην εθνική μας ομάδα, που όμως δεν έπεσε θύμα έκπληξης, όπως συνέβη με τους παγκόσμιους πρωταθλητές Γερμανούς, αλλά και τους πρωταθλητές Ευρώπης Ισπανούς. Η Ελλάδα με 2-2 περνάει χωρίς να βρέξει τα πόδια της, που λένε, αυτό το παράθυρο της FIBA και κερδίζει χρόνο. Κερδίζει χρόνο αυτή η νέα ομάδα που, αν έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους και υγιείς, θα παλέψει για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Προολυμπιακό του Πειραιά. 2 με 7 Ιουλίου. Αυτό είναι το νέο ραντεβού της εθνικής ομάδας και το νέο δικό μας ραντεβού με την επίσημη αγαπημένη. Τότε ο Σπανούλης δεν θα έχει μερικές προπονήσεις για να περάσει τη φιλοσοφία του, θα έχει μερικές εβδομάδες, πολύ περισσότερες προπονήσεις στη διάθεσή του για να περάσει τη φιλοσοφία του, όχι μόνο στην άμυνα. Η άμυνα είναι πιο εύκολο να διδαχθεί σε λίγες προπονήσεις, κυρίως στην επίθεση, επίθεση που δεν λειτουργήσε καλά για την εθνική μας ούτε την Παρασκευή με την Τσεχία, ούτε σήμερα, αλλά ευτυχώς και την Παρασκευή με παρόμοιο σκορ, με παρόμοιο σκορ επίθεση, με 72 την Παρασκευή κοντρα στους 64 της Τσεχίας, με 74 σήμερα κερδίσαμε τα παιχνίδια. Μαζί μας ο Βασίλης Στολιόπουλος, στο λίγο χρόνο που έχουμε, όσο παίζονται τα highlights, θα βλέπεις, Βασίλη, και τον εαυτό σου. Συγχαρητήρια, μπορούμε να σε ακούσουμε πώς το ζήσατε απόψε. Δεν έπαιξες καλά την Παρασκευή, ήσουν αγχωμένος, το συζητήσαμε αν θυμάσαι πριν από το μάτς. Απόψε ήσουν ο εαυτό σου. Ευχαριστούμε πολύ για τα συγχαρητήρια. Κάναμε μια εξαιρετική δουλειά. Ήταν μια πολύ καλή ομάδα η Ολλανδία. Δυσκολευτήκαμε, αλλά καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Ναι, την Παρασκευή ήμουν πολύ πιο αγχωμένος. Είναι λίγες συμμετοχές με την εθνική. Χρειαζόμουν να μου φύγει αυτό το άγχος. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή να βρίσκομαι εδώ. Σήμερα κατάφερα, τα έβαλα και βοήθησα την ομάδα. Κρυμμένων των αναλογιών και ενώ βλέπουμε και τη βαθμολογία, μεγάλη νίκη. Παίξαμε ουσιαστικά με 9 παίκτες. Τραυματίστηκε ο Κώστας, είχε ενοχλήσει ο Παπαγιάννης. Ο Ζούγρης πήρε απλά το βάπτισμα του πυρός σήμερα. Κράτησε μια πεινασμένη ομάδα. Προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τα προβλήματά μας χωρίς αρκετούς βασικούς να μας κερδίσουν. Δεν τα κατάφεραν. Σίγουρα μας λείπανε πάρα πολλοί παίχτες, αλλά πιστεύω ότι όλα τα παιδιά δώσαν και την ψυχή τους για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό τους και καταφέραμε και πέραμε μια πολύ σπουδαία νίκη. Πώς είναι η ζωή με το Σπανούλη ως προπονητή πλέον? Είναι κάτι τέλειο, κάτι υπέροχο να τον έχω και προπονητή από όταν τον είχα και συμπαίχτη. Χαίρομαι πάρα πολύ που με κάλεσε στην Εθνική και είναι πραγματικά τιμή μου να βρίσκομαι εδώ. Τελευταία ερώτηση για να έχουμε περισσότερο χρόνο. Πού αφιερώνεις το ρεκόρ που έκανε σήμερα με την Εθνική Ομάδα? Αυτό το μεγάλο ρεκόρ, τη μεγάλη επίδοση σε πόντους, ασίστ κτλ. Σίγουρα το αφιερώνω στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές που με βοήθησαν να ξεπεράσω το άγχος μου και σε όλους τους δικούς μου ανθρώπους που είναι δίπλα μου συνέχεια και με βοήθησαν να κάνω το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
Ακόμη καλύτερη συνέχεια εύχομαι στα καλύτερα που έρχονται, γιατί η μεγάλη πρόκληση είναι το προολυμπιακό του Ιουλίου, η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έτσι, το μεγάλο όνειρο. Εννοείται, είναι τεράστιο όνειρο να βρισκόμαστε εκεί και πραγματικά ελπίζω να το καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο κορυφαίος παίκτης της εθνικής μας ομάδας, στο μεγάλο του παιχνίδι με την εθνική μας, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, ενώ όλοι οι Έλληνες έχουν μαζευτεί δίπλα στους Έλληνες παίκτες. Δεν τους βλέπετε από την κεντρική κάμερα που προφανώς έχετε στον αέρα. Δεν μπορεί να φύγει ούτε ο Τολιόπουλος από τη θέση μας, εδώ που ήρθε για να μας κάνει τις σύντομες δηλώσεις. Οι Έλληνες του εξωτερικού ειδικά αγαπάνε περισσότερο από όλους εμάς που ζούμε στη χώρα, που ζούμε στην ελληνική επικράτεια, τις εθνικές μας ομάδες, και το δείχνουν σε κάθε ευκαιρία. Ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ στα τελευταία λεπτά, με την πλάστηκα να γέρνει υπέρ της εθνικής μας ομάδας, ολοκληρώθηκε στη Χάγη, στην απευθείας μετάδοση της ΕΡ3. Τελικό σκορ Ολλανδία 72, Ελλάδα 74, 2-2. Πολύ καλό ξεκίνημα για την εθνική σε αυτή την προκριματική φάση για το Ευρωμπάσκετ του 25. Πολύ καλό ξεκίνημα και για τον Βασίλη Σπανούλη. Τα επόμενα παράθυρα της FIBA είναι τον ερχόμενο Νοέμβριο, αλλά τον Ιούλιο το προολυμπιακό. Θα είμαστε εκεί. Καλό βράδυ σε όλους. Από τον Βαγγέλη Ιωάννου που ήταν στην περιγραφή. Καλή συνέχεια.